Καλησπέρα. Εκπομπή Αναστορώτα Παλαιά, εδώ στο Πόντος Radio του Συλλόγου Ποντίων Μεταμόρφωσης, ο Εύξηνος Πόντος. Η εκπομπή μας αναμεταδίδεται και από το ράδιο Μικρασιάτης και ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη τον Παντέλα για, για αυτή την κίνηση. Σήμερα Πέμπτη λοιπόν, άλλη μία Πέμπτη, 23 Ιουνίου. Και εγώ τουλάχιστον νιώθω πολύ ιδιαίτερη τιμή με το συγκεκριμένο καλεσμένο. Είναι ο Νίκος Ολιγερός μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Συνήθως χαιρόμαστε. Αυτό είναι καλό. πριν ξεκινήσουμε να καλησπέρισω πρώτα απ' όλα όσους έχουν μπει στο chat τουλάχιστον και μας ακούνε, σίγουρα μας ακούνε και άλλοι, αλλά δεν έχουν γράψει τα ονόματά τους στο chat. Ο επισκέπτης 362, ο Πάνος, ο Κυριάκος, ο Γιώργος ο Τσαρτσανίδης. Ο επισκέπτης 741, ο οποίος μας έχει γράψει και δύο ερωτήσεις, θα τις διαβάσουμε σε λίγο. Ο Γιώργος Οπουτακίδης από την Αγία Βαρβάρα. Η Έλλη Πιλαλίδου από την Κοζάνη που μας ακούει. Η Σοφία Καθαροπούλου. Και πολλοί ακόμα που δεν έχουν γράψει τα ονόματά τους στο chat. Πριν όμως ξεκινήσουμε να συζητάμε με τον κύριο Νίκο Λιγερό έτσι κάποια πράγματα περί γενοκτονίας, αλλά και όχι μόνο. Είναι θέματα, ζητήματα. Ναι, Ιωάννα Βαμακίδου. Καλησπέρα και από μένα, μια γλυκιά καλησπέρα. Θα ήθελα να διαβάσω ένα μικρό βιογραφικό του κύριου Νίκου Λιγερού. Ο Νίκος Λιγερός είναι στρατηγικός σύμβουλος και καθηγητής γεωστρατηγικής, τοποστρατηγικής και χρονοστρατηγικής στην Αστυνομική Ακαδημία, στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, στη Σχολή Στρατολογικού, στη Σχολή Πολεμικής Αεροπορίας και στη Σχολή Εθνικής Άμυνας, στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών στην Ελλάδα, καθώς και στο Κέντρο Διπλωματικών και Στρατηγικών Μελετών. Ως καθηγητής μαθηματικών, πληροφορικής, κυβερνητικής, επιστημολογίας, γλωσσολογίας, βιοειθικής, έχει διδάξει και διδάσκει στα Πανεπιστήμια της Λιώνης, της Αθήνας, της Θράκης, στην Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης, στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Ως ερευνητής έχει ασχοληθεί με τους τομείς της άλγεβρας, της θεωρίας αριθμών και της συνδυαστικής. Ανήκει στις ομάδες των ερευνητών που ανακάλυψαν το 1998 10 πρώτους διαδοχικούς αριθμούς σε αριθμητική πρόοδο και το 2010 την έκτη λύση της εξίσωσης Ραμανουζάν μέσω υπολογιστών. Νομίζω αυτά είναι κάποια λίγα από τα πολλά. Εντάξει. Για το ποντιακό θα μιλήσουν πιο πολύ, αλλά εντάξει. Νομίζω είναι υπεραρκετά. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε και θα ήθελα κύριε Νίκο να σας ρωτήσω πρώτα να ξεκινήσουμε από αυτό για τις δηλώσεις του Υπουργού Απαιδείας που μετά από αυτές τις δηλώσεις είδαμε πολλούς αρνητές των γενοκτονιών από την Τουρκία που έσπευσαν να ευχαριστήσουν τον Υπουργό για τις συγκεκριμένες δηλώσεις. Θεωρείτε ότι αυτό ήθελε να πετύχει από την αρχή και ότι το έκανε και εμένα? Και πώς πιστεύετε ότι πρέπει να κινηθεί ο οργανωμένος ποντιακός χώρος από εδώ και πέρα στο θέμα του Υπουργού Παιδείας, αλλά και γενικότερα στην αντιμετώπιση του από τις εκάστοτε κυβερνήσεις της Ελλάδος? Κοίτα, για να είμαι ειλικρινής, θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα ήταν μια παγίδα που του έκαναν για να εκτεθεί, διότι ήταν δεδομένα που είχε πει και πολύ παλαιότερα. Απλώς θεώρησαν μερικοί ότι μάλλον δεν θα ξαναπεί τα ίδια ή αν μπορεί να πει τα ίδια τότε να τον παγιδεύσουν. Τελικά έπιασε η παγίδα, λειτουργήσε και ο αρνητής ξαναεμφανίστηκε. Τώρα για ποια έννοια, είναι ότι δεν ξαφνικά σκέφτηκε μόνος του να κάνει αυτές τις δηλώσεις, απλώς τον έβαλαν μπροστά στις προηγούμενες δηλώσεις και του είπαν αν πιστεύεις ή όχι. Αλλά στην αρχή είχε αυτό το παιχνίδι του τύπου «εγώ δεν αλλάζω ποτέ τα πιστεύω μου». Τώρα βέβαια έχει ενδιαφέρον γιατί η εκπομπή γίνεται εφόσον τα άλλαξε, αλλά καταλαβαίνουμε και την αξιοπιστία σε αυτό το τομέα. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι σίγουρα δεν το έκανε για αυτό το σκοπό, διότι πολύ απλά το πιστεύει. Άρα το πρόβλημα δεν είναι αν κάποιος το πιστεύει ή όχι, αν έχει μια θεσμική θέση, είναι ποια είναι η θέση μας. Άρα θα μπορούσε να εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να έχει υποστεί τίποτα,
πριν το 1994, εφόσον δεν υπήρχε επίσημη αναγνώριση από κρατικό φορέα. Μετά το 1994 έχουμε ένα θέμα, όταν το ελληνικό κράτος δεν κάνει καμία παρέμβαση και όταν τον ακούμε να λέει ότι αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και δεν αντιπροσωπεύει το θεσμικό πλαίσιο. Άμα δεν αντιπροσωπεύει το θεσμικό πλαίσιο και είναι η προσωπική άποψη, θα έχει δικαίωμα να το κάνει αφήνοντας την έδρα του. Όμως το πιο ωραίο είναι ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση ψήφισε και την ποινικοποίηση. Άρα η ποινικοποίηση αφορά όλες τις γενοκτονίες που έχουν αναγνωριστεί, κατά συνέπεια και την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Άρα στην πραγματικότητα αποτελεί και ποινικό αδίκημα. Αυτό είναι το όλο το θέμα και γι' αυτό μάλιστα υπήρξαν και αγωγές που συνεχίζονται σε αυτή την υπόθεση. Αλλά νομίζω ότι η ερώτηση αφορά βέβαια και περισσότερο τους πόντιους. Το πιο σημαντικό είναι το εξής. Πολλοί πόντιοι έχουν χάσει το ποντιακό του στοιχείο επειδή έχουν βρεθεί σε κόμματα. Άρα αντί να είναι μόνο για το κίτρινο και το μαύρο, ξαφνικά πήραν και άλλα χρώματα. Και εγώ το πρόσεξα, φαντάζομαι και εσείς, είναι ότι ακόμα και στις διαδηλώσεις που έγιναν για το συγκεκριμένο πρόσωπο, είναι μερικοί που έλεγαν να μην λέμε ονόματα. Είχε ενδιαφέρον αυτό σαν ιδέα. Δηλαδή, ένας το κάνει, είναι υπουργός, είναι σε μια συγκεκριμένη κυβέρνηση και άλλος σου λέει θα πάμε να φωνάξουμε, αλλά να μην ακούγονται ονόματα. Και λες, δηλαδή να φωνάξουμε τι τότε. Πώς τι είναι. Άρα, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι μερικοί έχουν παγιευτεί θεσμικά και κομματικά και τους ενοχλεί να εκφραστούν ελεύθερα. Νομίζω ότι ένας γνήσιος Έλληνας του Πόντου δεν έχει να φοβηθεί αυτά τα θέματα και αν θέλει να αξιοποιήσει την ελληνική πολιτική, ας την αξιοποιήσει ως άξιος και όχι ως κομματόσκυλο, γιατί είχαμε και αυτά, διότι πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι απλώς άνθρωποι που εμφανίζονται έτσι σε έναν χώρο, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι και υποστηρίζονται και ψηφίζονται και εκλέγονται. Άρα κάποιος το κάνει. Αν λοιπόν βγάλουμε όλο το ποντιακό στοιχείο, ας πούμε ότι δεν το ήξερε και δεν είχε ψηφίσει και δεν είχε εκλέξει το συγκεκριμένο άτομο, μετά το έμαθες. Ωραία, μετά τι κάνεις. Νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο ότι αν είμαστε πραγματικά γνήσιοι σε έναν αγώνα και την ώρα που παλεύουμε για να γίνει αυτός ο αγώνας, πώς να το πω, ένας αγώνας που έχει μια διεθνή εμβέλεια, δεν πρέπει εμείς να σπαταλούμε χρόνο για να ασχολούμαστε και με τους δικούς μας εντός Ελλάδος. Το ξέρεις πολύ καλά, ήρθαμε σχετικά πρόσφατα από την Αυστραλία, γίνονται αγώνες και στην Αμερική, γίνονται αγώνες σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Κάθε φορά που κάποιος δικός μας από την Ελλάδα, Ελλαδίτης, να το πω πιο ξεκάθαρα, λέει τέτοιες εκφράσεις, αμέσως εμείς αντιμετωπίζουμε τις αντιδράσεις τις θετικές της Τουρκίας και την ώρα που πας να πείσεις έναν ξένο πολιτικό, που μπορεί να είναι Γερμανός, επειδή ήταν πρόσφατα τα γεγονότα με την γενοκτονία των Αρμενίων, μπορεί να είναι Αυστριακός, μπορεί να είναι Κινέζος, όταν ακούει ότι οι δικοί σου και μάλιστα θεσμικοί φορείς έχουν αυτόν τον τρόπο να εκφραστούν, πώς μπορεί μετά να σε βοηθήσουν για το θέμα της ανάγνωσης. Άρα, για μένα το πιο σημαντικό είναι πρώτον ότι δεν πρέπει να καθυστερούμε τον αγώνα σε διεθνές επίπεδο και δεύτερον, αυτό αφορά πιο πολύ τους δικηγόρους, τους νομικούς θα λέγα, είναι ότι για μένα εδώ υπάρχει ποινικό αδίκημα, άρα ας ασχοληθούν αυτοί που μπορούν να το τρέξουν πραγματικά. Όσοι ασχολούνται με τα θέματα της αναγνώρισης, της ποινικοποίησης κλπ, είναι ένας άλλος αγώνας. Απλώς, τώρα σε επίπεδο προσωπικό, νομίζω ότι ξεμπρόσθεσε σε μερικούς που πριν έλεγαν εγώ ψηφίζω ό,τι να είναι, ανεξαρτήτως από το τι γίνεται, είμαι πόντιος, είμαι ό,τι δεν, αλλά εδώ τώρα θα δυσκολευτούν, γιατί τώρα θα ξέρουμε ακριβώς ποιο είναι το πλαίσιο και δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Άρα θεωρώ ότι είμαστε σε μια δημοκρατία, μπορούμε να επιλέξουμε ό,τι θέλουμε, αλλά μετά να ξέρουμε τι επιλέγουμε και να έχουμε και τις επιπτώσεις. Γιατί δεν μπορεί κάποιος, ας πούμε, που να είναι πρόεδρος σε ένα ποντιακό σύλλογο να μας πει το ίδιο. Σαφώς. Αυτό. Εντάξει. Άρα, όσο αφορά τα εσωτερικά μας, εντάξει, εγώ δεν θα ήθελα να δώσω μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό το θέμα. Θεωρώ ότι οι κινήσεις που καθυστερούν τις πράξεις που πετυχαίνουμε στο εξωτερικό πρέπει να απαλληφθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται με έναν νομικό, επίσημο τρόπο και να μην ασχολούμαστε και πολύ με αυτό. Γιατί ξέρεις κάτι, από την άλλη πλευρά, όταν ξαφνικά εγώ βλέπω πόσοι ασχολήθηκαν με το ποντιακό μόνο και μόνο γι' αυτό,
Και εφόσον άλλαξε γνώμη και το δήλωσε επίσημα, ξανά δεν μίλησαν. Και λέω, το Ποντιακό λύθηκε, δηλαδή έχουμε καταφέρει κάτι άλλο και δεν το ξέρω. Άρα συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα που έχουν αρχίσει άλλοι και γι' αυτό νομίζω ότι είναι και σημαντικό. Το θέμα της αναγνώρισης και της διεθνοποίησης γενοκτονίας δεν ανοίξε κανέναν. Εντάξει, είναι πολλοί που έχουν πατήσει πάνω σε αυτό και το χαιρόμαστε. Δηλαδή μπορούμε μετά να θεμελιώσουμε και οι πιο νέοι ακόμα καλύτερα από τους πιο καιρούς. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι η συνέχεια μιας μεγάλης πορείας και δεν έχει τελειώσει επειδή απλώς καταφέραμε να αλλάξει γνώμη αυτός ο συγκεκριμένος υπουργός. Είναι μια λεπτομέρεια σε όλη την υπόθεση. Να ρωτήσω λίγο κάτι, ορμόμενοι λίγο από το τελευταίο σας σχόλιο. Ναι. Θεωρείτε ότι το ζήτημα της γενοκτονίας και ο τρόπος που έχει διαχειριστεί τόσα χρόνια όσοι το έχουν διαχειριστεί και το έχουν αναλάβει, ότι μήπως γίνεται και λίγο υπό τη μορφή πυροτεχνήματος, γιατί επειδή είπατε τώρα ότι κάποιος ασχολείται, μετά σταματάει να ασχολείται ξαφνικά. Ναι, καταλαβαίνω. Υπονοείται. Το ερώτημά σας είναι αν υπάρχει στρατηγική πάνω σε αυτό το θέμα και αν υπάρχει μια μεθοδευμένο. Υπάρχουν μερικά στοιχεία που είναι μεθοδευμένα, απλώς επειδή είμαστε και στον ελληνικό χώρο, όταν αλλάζουν οι πρόεδροι, αλλάζουν και οι μεθόδους. Άρα εδώ έχουμε ένα μικρό θέμα. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι πρώτα απ' όλα οι ερευνητές. Δηλαδή οι ερευνητές αυτοί που μας έχουν δώσει στοιχεία, να μην πούμε και πολλά ονόματα, θα πω απλώς τον Φωτιάδη. Δηλαδή στοιχεία τεκμηριωμένα, με θεμέλια, γραμμένα, χρησιμοποιώντας αρχεία των ξένων, και όχι μόνο τα δικά μας. Δεν τα υποτιμώ τα δικά μας, απλώς λέω, επειδή εμείς είμαστε Έλληνες, δεν μπορούμε απλώς να βασιστούμε σε αυτά που έχει πει ο παππούς και η γιαγιά, γιατί μετά μας λένε οι άλλοι, αυτά σας τα έχει πει, αλλά είναι προπαγάνδα. Ναι. Ενώ άμα βασιζόμαστε σε αρχεία των ξένων και ειδικά από τις μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες καταγράφουν τα γεγονότα με έναν τρόπο αντικειμενικό και μάλιστα μερικές φορές ακόμα και αειδιαστικό, είναι πολύ καλύτερο γιατί εμείς τους λέμε μετά, αυτά είναι τα χαρτιά που είπατε εσείς. Και είναι οι τεχνικές που χρησιμοποιήσαμε και για τη Γερμανία και συνεχίζουμε και για τα θέματα της Αυστρίας. Ποια είναι η ιδέα? Είναι ότι δεν έχεις ανάγκη να πείσεις κάποιον για έγγραφα που είναι στη δικιά του γλώσσα και έχουν γράψει δική του. Άρα, σε αυτό το πλαίσιο, πρώτα οι ερευνητές. Μετά είναι το θέμα της στρατηγικής, εδώ μπαίνουν οι συλλόγοι, πρωτοβάθμια, δευτερόβαθμια όργανα, έχουμε απ' όλα. Σημασία είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια συγκλίνουσα άποψη. Και εδώ έχουμε ένα άλλο θέμα, είναι ότι έχουμε διχόνοια, έχουμε διαχωρισμούς, έχουμε μεγάλη ποικιλία. Ήμουν έτοιμη να σας ρωτήσω σχετικά με αυτό, αν θεωρείτε ότι η διάσπαση και όλο αυτό το οποίο συμβαίνει μέσα στον Ποντιακό χώρο αν βοηθά τελικά. Δεν βοηθά, μας καθυστερεί. Μας καθυστερεί. Το θέμα είναι ότι ποιον θα πείσουμε. Άρα εγώ είμαι της τρίτης άποψης, η οποία είναι συνεχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας και όταν μερικοί που είναι από εδώ ή μερικοί που είναι από εκεί μας βοηθούν, εμείς είμαστε και από εδώ και από εκεί. Διότι αν το Ποντιακό μετατραπεί απλώς στο ποιος έχει δίκιο στα εσωτερικά, τότε θα έχουμε δεύτερο Ποντιακό. Και εμείς ασχολούμαστε μόνο με το πρώτο. Άρα το πρώτο είναι εγώ πηγαίνω παντού, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και βλέπω ότι υπάρχουν παντού άνθρωποι που πραγματικά το παλεύουν, δεν μπαίνουν σε αυτές τις αηδίες με τους διαχωρισμούς και θεωρούν ότι ο μόνος διαχωρισμός που έχει νόημα είναι οι βάρβαροι και οι δίκοι. Αυτό. Άρα εγώ μόλις βλέπω έναν δίκαιο, όπου και να είναι ο χώρος του, σε όποιο κόμμα και να είναι, σε όποιον σύλλογο και να είναι, όχι μόνο το αναγνωρίζω, τον αξιοποιώ. Γιατί το αναγνωρίζω δεν σημαίνει τίποτα, είναι το ίδιο και με το διαδικασία αναγνώρισης. Άμα δεν πάμε πιο πέρα, δεν έχει νόημα. Άρα για μένα δεν είναι μόνο η αναγνώριση, δεν είμαστε στη διάγνωση, είμαστε και στη στρατηγική. Άρα μετά είναι οι κινήσεις. Οι κινήσεις που βλέπω, οι επιτυχίες που είχαμε στη Σουηδία, που είχαμε στην Αρμενία, που είχαμε στην Αμερική, στις Αμερικές Πολιτείες, στην Αυστραλία, σε δύο πολιτείες. Αυτά τα πράγματα είναι χειροπιαστά. Και το πιο ωραίο για μένα είναι ότι είναι πράξεις. Είπατε. Δηλαδή λέμε συχνά τη λέξη κίνηση. Η κίνηση είναι αναστρέψιμη. Η μία αναγνώριση είναι αναγνώριση. Άρα όσο και να χτυπιέται ο θήτης, όταν πετυχαίνουμε μία αναγνώριση είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και επιπλέον, επειδή βλέπω εγώ τώρα και την τρίτη οδό, θεωρώ ότι δεν πρέπει να ασχοληθούμε πάρα πολύ με ένα πράγμα που πραγματικά απασχολεί λανθασμένα τους Έλληνες του Πόντου, είναι να το αναγνωρίσει ο θήτης. Ας το αναγνωρίσει ή ας μην το αναγνωρίσει, σημασία για μένα είναι πρώτον ότι είναι ένα γεγονός, δεύτερον ότι πρέπει να το αναγνωρίσει η ανθρωπότητα. Άμα το αναγνωρίσει η ανθρωπότητα, δεν με ενδιαφέρει αν ένα ειδικό καθεστώς
κατοχικό, παράνομο, λαϊκό, θρησκευτικό, γιατί έχουν διάφορες ταμπέλες ανάλογα πόσους όρους. Όπως το οφείλει ο καθένας. Και τι αλλάζει. Δηλαδή φανταστείτε τώρα να το κάνει, ας πούμε, σε κάποια φάση το καθεστώς και το επόμενο καθεστώς να πει εγώ το απορρίπτω γιατί δεν έχω καμία σχέση με το προηγούμενο. Άρα τι κάνουμε, ξανά όλα από την αρχή. Ενώ οι αναγνωρίσεις που γίνονται ακολουθούν μια πορεία που για μένα είναι πραγματικά η συνέχεια των δικαιωμάτων της ανθρωπότητας ουσιαστικά, που σιγά σιγά θα εμφανιστούν και αυτά, αλλά πάνως είναι τα μετέπειτα βήματα σε σχέση με τα δεδομένα του Λέμχη. Mm-hmm. Άρα από τη στιγμή που βλέπω ανθρώπους, ειδικά του ποντιακού χώρου, τώρα θα το χάρει ο Γιάννης, θα χοροπηδάει σε λίγο, που δεν έχουν διαβάσει ούτε μία φορά τα αρχεία του Λέμκιν, είναι σαν να λες ότι είσαι χριστιανός και δεν έχει διαβάσει τη βίβλο. Αυτό το επίπεδο είναι. Ναι. Άρα, εφόσον είναι γραμμένο και επιπλέον ο Λέμκιν χρησιμοποιεί, δηλαδή το ξέρεις ότι το χρησιμοποίησα και στο ΣΥΝΕ, στο Πανεπιστήμιο, χρησιμοποιεί το παράδειγμα της γενοτονίας των Ελλήνων του Πόντου στα αρχεία του για να πει στους άλλους που δεν ξέρουν τι είναι η γενοτονία. Γιατί είναι η πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη. Που σημαίνει πρακτικά, και αυτό δεν έχει γίνει κατανοητό στην Ελλάδα, γιατί κάθε φορά που λέμε τη λέξη γενοτονία είναι ένας πόντος για τον πόντο. Αυτομάτως. Αυτομάτως. Έτσι. Άρα, μερικές λέξεις, θα δώσω ένα παράδειγμα που είναι λίγο διαφορετικό. Σε κάποια φάση αντιληφθήκαμε ότι η λέξη Πομπάκος απαγορεύεται στην Τουρκία. Εγώ μόλις την αντιλήφθηκα την έλεγα συνεχώς. Από αντίδραση. Πώς από αντίδραση, από στρατηγική. Ποια είναι, το έγραψα μέσα σε άθρα μου, ενώ ας πούμε μερικές φορές θα μπορούσαμε να πούμε άλλες λέξεις για να χαρακτηρίσουμε τα ίδια άτομα, αλλά από τη στιγμή που ο άλλος λέει, πείτε όλες τις λέξεις που θέλετε, εκτός από μόνο μας. Τότε λες, εντάξει, ευχαριστώ πολύ, ο μάζος. Άρα, εδώ ξεκαθάρισε και ένα θέμα, για μένα είναι το ίδιο. Το άλλο θέμα που με απασχολεί όσο αφορά τις εκφράσεις μας, είναι ότι συνεχίζουμε να μιλάμε για τους πόντιους και δεν λέμε τους Έλληνες του πόντου. Και αυτό είναι το απίστευτο της υπόθεσης, γιατί το λέω και επίσημα σε διαλέξεις και μπροστά σε ανθρώπους που είναι του χώρου, οι Έλληνες του πόντου έγιναν πόντι στην Ελλάδα. Ενώ στον πόντο δεν ήταν πόντι, ήταν Έλληνες. Άρα πρέπει αυτό να το σβήσουμε λίγο, για ποιο λόγο. Γιατί μερικές φορές όταν άλλοι μας ακούνε και ασχολούμαστε με το ποντιακό, λένε πάλι πόντι. Και καλά παιδιά, δεν είναι ότι ας πούμε μιλάμε για μια περιοχή, μιλάμε για τους Έλληνες του πόντου. Άρα, το λένε με αυτή την έννοια του τύπου, μα εγώ είμαι Σαρακατσάνος, τι θα κάνω. Μα επειδή είσαι Σαρακατσάνος ή οτιδήποτε και να είσαι, επειδή είσαι Έλληνας, σε αφορά ο Ελληνισμός. Θεωρείς ότι τον αγγίζει όμως, όταν υπάρχει αυτή η διαφορά. Επειδή εμείς, φταίνε και εμείς που αγωνιζόμαστε για το ποντιακό, διότι δεν λέμε συνεχώς οι Έλληνες του πόντου, αλλά μερικές φορές για εξοικονόμηση του λόγου, ή απλώς επειδή δεν το ξέρουμε, λέμε αυτό. Είναι απλώς οι εκφράσεις που μας δυσκολεύουν, ας πούμε, όταν λέμε η ποντιακή γενοτονία, είναι γι' αυτό λανθασμένο. Κανονικά είναι η γενοτονία των Ελλήνων του πόντου. Το κάνουμε και για την Αρμενική. Βλέπω ότι επίσημα τώρα που κατάφεραν κάτι συγκεκριμένο και στην Γερμανία, ξανά είναι μερικοί που επίσημα το λένε η αρμενική γενοτονία. Λες και το έχουν κάνει οι Αρμένοι. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι το χαμηλό επίπεδο όσο αφορά τις λέξεις, τη νομική, τη στρατηγική, μετά μας προβληματίζουν όταν θέλουμε να εκφραστούμε επίσημα. Και όταν βλέπω λοιπόν εγώ επίσημα ανθρώπους της κυβέρνησης, όχι από τη συγκεκριμένη, από οποιαδήποτε κυβέρνηση τράπεζα, να μην μπορούν να πούν τη σωστή έκφραση, και βλέπω από την άλλη πλευρά ότι ο Λέμκιν κατάφερε να επινοήσει μια λέξη που δεν υπήρχε, και λέει στο παιδί μου, δεν σου λέμε να είσαι Λέμκιν, χρησιμοποίησε απλώς τις λέξεις που υπάρχουν ήδη. Χρησιμοποίησε τις σωστά, να ξέρουμε τι λέμε, και μετά να δούμε πώς τελειολογούμε. Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία, που δεν το βλέπουμε, αλλά το βλέπουν όσοι μένουν στο εξωτερικό, επιμένω πάνω σε αυτό γιατί ξέρω και ότι μας ακούν και εκεί, είναι ότι πολλοί στο εξωτερικό δεν ξέρουν τι είναι η πόντι. Πιστέψτε ότι και στην Ελλάδα δεν ξέρουμε. Όχι, δεν το λέω καν με χιούμορ. Το λέω ότι για αυτούς είναι απλώς οι Έλληνες. Άρα όταν θα το πούν, το Ελένικ θα είναι η πιο σοβαρή, αλλά πολύ συχνά θα πούν απλώς Greek. Εντάξει, από τη στιγμή που το ξέρουμε αυτό, πρέπει να είμαστε και εμείς προσεκτικοί, γιατί όταν μετά ζητάμε την αναγνώριση, εγώ θυμάμαι τις πρώτες επαφές που είχα κάνει και με την Γαλλία και με την Ιταλία, μου έλεγαν, τι είναι. Δηλαδή το πρόβλημα του δεν ήταν να το αναγνωρίσουν, να μην το αναγνωρίσουν, αλλά να αναγνωρίσουν ποιον.
Άρα έχει μεγάλη σημασία να έχουμε ένα λεξιλόγιο που να είναι κατανοητό, γιατί εδώ είναι αυτό που μας απασχολεί, είναι ότι οι θήτες είναι πάντοτε κατανοητοί. Δυσκολεύεται να μιλήσει με τον εαυτό, δηλαδή. Ναι, γιατί αυτοί το έχουν μελετήσει. Γιατί ξέρετε κάτι, αυτός που ξέρει ότι δεν έχει δίκιο, προσέχει όλες τις λέξεις που χρησιμοποιεί. Θα σου λέει, με ένα λάθος από τον άλλον, θα πάρω ένα πόντο. Ακριβώς. Ενώ εμείς που θεωρούμε ότι, ρε παιδί μου, άμα πω ότι έχω δίκιο, έχω δίκιο και τελειώσαμε. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πάνω σε αυτό και νομίζω ότι σιγά σιγά πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ χαίρομαι ότι μιλάμε συγκεκριμένα πλέον και για τριάδα γενοκτονιών, κάτι που δεν ήταν κατανοητό στην αρχή, γιατί θεωρούσαμε ότι ο καθένας πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Αλλά είδαμε από τα αποτελέσματα στο Ευρωκοινοβούλιο, στη Σουηδία, μετά στην Αυστραλία και δύο φορές μάλιστα, ότι τώρα μιλάμε συστηματικά για τους τρεις λαούς. Άρα είναι πραγματικά τρεις γενοκτονίες που είναι η ίδια τριάδα και δεν πρέπει να τις ξεχωρίζουμε. Και εδώ αμέσως μπαίνει ένα άλλο πρόβλημα, είναι ότι γιατί η Ελλάδα δεν έχει αναγνωρίσει ακόμα τους Ασσύριους ως γενοκτονία. Γιατί εδώ είναι ένα άλλο. Αυτό είναι πραγματικά ανέκδοτο αυτής της περίοδου. Είναι ότι πολλοί που μας λένε ότι ασχολούνται με το προσφυγικό, με τους Ασσύριους κλπ. Ναι, αλλά είναι οι ίδιοι που δεν ασχολούνται με το να αναγνωρίζουν γενοκτονία. Δηλαδή μας λένε να μην το κάνουν, σωστό, εμείς συμφωνούμε, και αντί να πούν, ρε παιδιά, για να μην το κάνουν, μας συμφέρει να βοηθήσουμε να αναγνωριστεί και η τρίτη, έτσι ώστε τα τρία σκέλη να είναι ενωμένα. Ίσως και να εκμεταλλευτούμε μέχρι ένα σημείο τη δυναμική και... Όχι μόνο αυτό, όχι, όχι, όχι. Δεν το λέω. Δεν το λέω έτσι, όχι, όχι, όχι. Δεν το λέω με την έννοια της εκμετάλλευσης. Το λέω με πολύ απλό τρόπο, όπως θα το έλεγα και θρησκευτικά. Δεν μπορεί να πιστεύει στον Χριστό και στο Άγιο Πνεύμα, αλλά στο Θεό. Και τότε τι τριάδα μιλάμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι όταν εμείς πάμε στο δικαστήριο και λέμε εγώ θέλω να αναγνωριστώ ως γενοκτονία και σου λέει ο άλλος, ωραία, ποιοι είναι αυτοί που έχουν θέλουν, λες αυτός, αυτός και αυτός. Και λέει εσύ η χώρα σου το έχεις αναγνωρίσει τους τρεις. Όχι. Τότε τι συζητάμε. Άρα αυτό το πράγμα δεν έχει σχέση με το να αξιοποιήσω και να εκμεταλλευτώ πράγματα που έχουν καταφέρει οι Αρμένοι μερικές φορές ακόμα και μόνοι τους. Καμία σχέση. Έχει σχέση με τη συνοχή της σκέψης. Που σημαίνει ότι όταν εγώ πηγαίνω για τρία πράγματα, θέλω να πω ότι και οι τρεις θα είναι μαζί, και από τη στιγμή που είναι και οι τρεις μαζί, πρέπει και εγώ ως χώρα να αναγνωρίζω. Γιατί είναι ένα άλλο θέμα εδώ, για το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, μπορεί να είναι και άλλη εκπομπή, είναι κατά πόσο οι Έλληνες παλεύουν για την αναγνώση των γενοκτονιών των άλλων. Διότι το θέμα μας ποιο είναι, αν ο καθένας περιμένει να τον αναγνωρίσουν όλοι οι άλλοι. Σαν να γνωρίσει ποιον. Ναι, θα περιμένουμε. Ενώ άμα ο καθένας προσπαθούσε να αναγνωρίσει όλους τους άλλους, χωρίς να ασχοληθεί καν με τη δικιά του την αναγνώριση, σε κάποια φάση θα το έλεγε ο άλλος, καλά, εσύ δεν έχεις πρόβλημα. Και βέβαια έχω και εγώ πρόβλημα. Καλά, εμένα με αναγνώσει και εγώ δεν σε έχω αναγνωρίσει ακόμα. Διότι αν θυμάστε καλά, η αναγνώριση που έγινε από την Αρμενία δεν είναι επιτυχία της Ελλάδας. Ούτε καν τον Ελλήνων, εντάξει, να μην κοροϊδευόμαστε. Στην πραγματικότητα είναι απλώς αποτυχία των ραγιάδων που εμπόδιζαν τους Αρμένιους να το αναγνωρίσουν. Δηλαδή έχουμε κάνει τώρα έντεχνο, το έχουμε παίξει. Αρχίσαμε με ροκ εν ροκ και πάμε σε έντεχνο. Δηλαδή τώρα είμαστε χαρούμενοι γιατί μερικοί από τους δικούς μας που ήταν με μια προδοτική τάση το σταμάτησαν γιατί δεν μπορούσαν να το αντέξουν αλλιώς, διότι οι Αρμένιοι σε κάποια φάση είπαν παιδιά, εντάξει, φτάνει. Εδώ εμείς κάνουμε την επέτειο τα 100 χρόνια, γιατί εμείς το ξέραμε από πριν ότι θα γίνει αυτή η αναγνώριση. Αλλά τουλάχιστον 1,5 χρόνο πριν, ότι ετοιμαζόταν. Χαίρομαι βέβαια που έβαλε το χεράκι του και ένας Αρμένιος, ο οποίος έχει και ελληνική καταγωγή, άρα έσωσε και αυτή την υπόθεση. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι ήταν το ανάποδο. Δηλαδή σε πολλές χώρες η επιτυχία μας είναι δύσκολη. Με ποια είναι. Με τη Σουηδία, δεν ήταν ότι οι Σουηδοί ήταν έτοιμοι να το κάνουν. Έγινε lobbying, έγιναν μαθήματα, ενσωματώθηκαν δεδομένα και το είδαμε μετά στην ψηφοφορία. Η ψηφοφορία ήταν μια ψήφο διαφορά. Εντάξει. Άρα δεν είναι ότι ξαφνικά, όπως λέμε τώρα που έγινε αυτό στη Γερμανία που ήταν ομόφωνο. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Άρα και εδώ το χάρηκα επιπλέον γιατί ήταν και βουλευτές τουρκικής καταγωγής. Τους οποίους βέβαια με το κλασικό χιούμορ του Ερντογκάν ζήτησε να κάνουν τεστ, αν είναι κατά πόσο είναι μολυσμένοι ή όχι. Μολυσμένοι. Ναι, είναι η έκφραση που χρησιμοποιείται. Κοίτα, άμα είναι μολυσμένοι με αυτόν τον τρόπο, είναι ότι μολύθηκαν από την ανθρωπιά και είναι πάρα πολύ καλό.
Εντάξει, άρα από ό,τι φαίνεται γι' αυτό δεν έχουμε θέμα να κάνουμε τεστ. Άρα εδώ η ιδέα ποια είναι, είναι ότι πρέπει να κοιτάξουμε προς αυτή την ενοποίηση και το βλέπω τώρα ότι περνάει αυτό το μήνυμα και για την κατασκευή των μνημείων. Τεράστια σημασία σε αυτό, γιατί πριν το παλεύαμε ο καθένας ξεχωριστά και λέγαμε εντάξει να κάνω και εγώ το μικρό μνημείο και εδώ ήταν η πάλι ξεφτύλα, έτσι βάζανε μνημείο που να είναι. Σε πάρκινγκ, δίπλα από καντίνες, εγώ τι δεν έχω δει. Και λέω καλά ρε παιδιά, ποιος θα το δει αυτό. Ενώ στην πραγματικότητα τα χαρακτηριστικά ενός μνημείου είναι πάρα πολύ απλά. Όταν το βάζεις, πριν το βάλεις πρέπει να έχεις προβλήματα. Όταν το βάζεις πρέπει κάποιος να θέλει να το καταστρέψει και μετά να εκνευρίζεται ο θήτης. Άμα δεν έχει αυτά τα τρία στοιχεία δεν ήταν να το βάλεις. Κάτσε στο σπίτι σου. Δηλαδή είναι, μου θυμίζει αυτή η περίπτωση, μου θυμίζει αυτούς που κάνουν μια μικρή εκκλησία στο σπίτι τους. Και δεν έχουν καταλάβει ότι η έννοια της εκκλησίας είναι να μπαίνουν όλοι. Ναι. Άρα ήδη φτιάχνεις την εκκλησία και μπαίνουν όλοι. Ή δεν είναι ανάγκη να το κάνεις, βάζεις μια εικόνα στο σπίτι σου. Μια χαρά είναι η εικόνα σου. Αλλά εδώ είναι μερικοί που είναι περήφανοι γιατί έχουν βάλει ένα μνημείο που πρέπει να βάλεις GPS να το βρεις. Άρα πρέπει να είμαστε λίγο σοβαροί. Εγώ θυμάμαι μια τεράστια αποτελεσματικότητα που ζήσαμε μαζί και στη Θεσσαλονίκη, όταν το μνημείο μπήκε πλατεία για Σοφιά και έγινε χαμός. Γιατί, μα γιατί είναι κεντρική πλατεία. Όταν έγινε το μνημείο των Αρμενίων Στυλιών, κεντρική πλατεία, μια από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης, βέβαια, ήρθαν να διαδηλώσουν. Άρα το γεγονός ότι είχαμε ακόμα και γκρίζους λύκους ήταν τεράστια επιτυχία. Γιατί φανταστείτε ότι είχαν έρθει από την Τουρκία. Ναι. Στυλιών. Οι οποίοι βέβαια οι Γάλλοι τοπικά δεν είχαν δει ποτέ τόσες μεγάλες σημαίες τουρκικές. Άρα αυτό έχει νόημα. Και όταν αναγκαστήκαμε να μπούμε ακόμα και ανάμεσα στο μνημείο γιατί είναι φέτες από μπετό, γιατί ήθελαν να το σπάσουν, νιώθεις ότι είσαι και εσύ μες στο μνημείο. Δηλαδή, εγώ κάθε φορά χρησιμοποιώ αυτό το παράδειγμα, ξέρω τον Αγγίς και τον Γιάννη, αυτό είναι γιατί είναι λίγο δύσκολο. Άμα κοιτάξετε μερικά μοναστήρια που είναι στο Αρτσάχ, θα δείτε ότι δεν έχουν σφαίρες σε ύψος ανθρώπου. Ενώ τα πυροβολούσαν με μίγκη. Ήταν ότι όλη η καταδρομή στεκόταν μπροστά στο μοναστήρι. Άρα εγώ όταν το βλέπω αυτό, το βλέπω το ίδιο με τα μνημεία, ότι έχουμε υποστεί και μερικά προβλήματα με μνημεία που έχουν σπάσει με τη διάφορα. Καταστροφές, ναι. Και γι' αυτό ήταν και μια ολόκληρη συζήτηση και με ανθρώπους που που τα φτιάχνουν, είχα μια συζήτηση κάποια φάση για ένα μνημείο και του είχα σπάσει τη μύτη. Και μου λένε εσύ ας πούμε πώς το βλέπεις, να το διορθώσουμε εντελώς, να το διορθώσουμε, πώς να το διορθώσουμε ή να το αφήσουμε έτσι. Και τους είπα πρέπει να το διορθώσετε αλλά να φαίνεται ότι χτυπήθηκε. Διότι ο αφενισμός της πληγής είναι η γενοκτονία μνήμης. Αλλά πρέπει όμως να διορθωθεί, γιατί αλλιώς είναι θάνατο σαν να το αφήνεις. Δηλαδή αφήνεις τον αθώο χτυπημένο. Αλλά πρέπει να φανεί ένα μικρό σημάδι ότι εντάξει, εδώ να θυμάστε παλιά, μας είχε χτυπήσει το άγαλμα. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να εκφρασούμε διαφορετικά, ακόμα και καλλιτεχνικά. Και εδώ είναι ένα άλλο θέμα που θέλω να θέσω, μια που κάνετε τόσες πολλές ερωτήσεις. Είναι... Έχουμε και άλλες πολλές. Είναι ότι νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το καλλιτεχνικό κομμάτι ενός μνημείου. Και μερικές φορές μπερδευόμαστε, διότι λέμε είναι η γενοκτονία, ήταν κάτι το θλιβερό, ό,τι και να βάλουμε είναι εντάξει. Και εγώ λέω δεν είναι εντάξει, γιατί αυτός που δεν το ξέρει, τον αγγίζει. Η εικόνα και πρέπει να αντιληφθεί τη αυτή η εικόνα. Και έχω δώσει μερικά παραδείγματα και στους μαθητές μου από μνημεία που δεν θα ήθελα να φτιάξουν, που είναι ήδη φτιαγμένα, από διάφορες γενοκτονίες, όχι μόνο από τον Ελλήνων του Πόντου. Γιατί τους λέω, βλέπετε, όταν το βλέπετε αυτό και είστε λίγο εκτός, δεν σας αγγίζει συναισθηματικά. Γιατί λες είναι, το έχουν κάνει με έναν τόσο φρικαλαίο τρόπο που λες παιδί μου καλύτερα να μην το βλέπω. Ενώ εμείς τι θέλουμε. Θέλουμε οι άνθρωποι να έρχονται, να το βλέπουν και να χαίρονται. Όχι να χαίρονται επειδή είναι λυπημένοι, αλλά να χαίρονται επειδή όταν βλέπουν ας πούμε μια παράσταση μιας μάνας, ενός παππού, μιας γιαγιάς, ενός παιδιού. Ναι, δηλαδή να είναι και ένα ανθρώπινο στοιχείο που τους αγγίζει και να λένε θα μπορούσε να ήταν ο δικός μου. Αυτό λοιπόν
είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη ελευθερία και στους καλλιτέχνες που έχουν αυτή την ευαισθησία. Δηλαδή μερικές φορές όταν τα κοιτάζουμε μόνο θεσμικά και με τους πρόεδρους τους συλλόγους, λέμε χθες πόσο θα κοστίσει, τι ύψος θα έχει και ποιο υλικό θα είναι. Και λέω, εγώ απαντάω σε όλα αυτά ότι πρέπει να είναι ένα υλικό που θα μείνει. Γιατί αυτό που έχει σημασία για μένα είναι ότι άμα φτιάχνουμε μνημεία τα οποία έχουν μια διάρκεια 10 ετών, δεν φτάνουν, δεν θέλουμε αυτό. Εδώ το παλεύουμε για μια διαχρονικότητα. Ναι, μα εδώ το παλεύουμε εδώ και έναν αιώνα. Δηλαδή φανταστείτε τώρα με τα μνημεία που είχαν φτιάξει να εξαφανιζόταν κάθε 10 χρόνια. Άρα, γι' αυτό δεν μιλάμε για ανακύκλωση, μιλάμε πραγματικά για πράγματα που μας αγγίζουν και μας, πώς να το πω τώρα, να σανίζουν συναισθηματικά επίσης και όχι μόνο εγκεφαλικά. Αλλά πρέπει βέβαια να είναι και ορθό. Άρα, για μένα το μείγμα είναι ότι το καλλιτεχνικό κομμάτι από μια πλευρά πρέπει να υπάρχει και αρχιτεκτονική και αισθητική και αυτό που λέω συχνά όταν λειτουργώ ως σύμβουλος σε αυτά τα μνημεία, να κάνετε και κάτι που αντέχει. Εντάξει, δηλαδή εγώ όταν βλέπω μερικά πράγματα που αρχίζουν τα φτερά να φεύγουν έτσι μακρουλά μόνο τους, λέω ξέρετε αυτά μετά θα πρέπει να τα διορθώσουμε όταν θα τα σπάσουν. Άμα είναι ανθεκτικό, νομίζω θα είναι καλύτερο. Τα λέω, δεν αστείευουμε καν, εντάξει. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να το κοιτάζουμε το θέμα και πολιορκητικά, θεωρώντας ότι εφόσον ξέρουμε ότι κάποιος μπορεί να το χτυπήσει, μην το κάνεις, δηλαδή χτύπα εδώ ευαίσθητο σημείο. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω. Πριν συνεχίσουμε να καλησπερίσω εγώ, γιατί έχουν μπει αρκετός κόσμος μέσα, να καλησπερίσω τον Ευθύμη τον Αυγητίδη από το Σίδνεϊ, δεν ξέρω αν τον γνωρίσατε. Ωραία. Έχουμε και Αυστραλία. Λοιπόν, να καλησπερίσω τον Θοδωρή τον Καραγιαννίδη από το Ράδιο Κιμετζετζής, από το Αυτοεργάλαιο. Ναι, είναι πιο κοντά αυτό. Ναι, είναι πιο δίπλα. Η δική μας να είναι, όπου και να είναι μαζί μας. Να καλησπερίσω τον Billy Bronx. Και όλους όσους τη Μέρη, την Κουταλίδου, θα είναι από τη Δραπατσόνα, η Μέρη. Και φυσικά όλους όσους μας ακούνε, τον Κώστα τον Αθανασίου, ο οποίος έχει και μια ερώτηση, θα την κάνουμε μετά μαζί με τις υπόλοιπες. Είναι ωραίο πάντως να εμφανίζονται αυτοί οι άνθρωποι, όχι ότι δεν υπάρχουν πριν, αλλά είναι ωραίο γιατί ενισχύει νομίζω και την προσπάθεια στο ραδιόφωνο, γιατί το συζητούσαμε και πριν, θυμάσαι, και με τον τεχνικό. Τώρα μπορούμε με τα ραδιόφωνα και μέσω του διαδικτύου που πραγματικά είναι τεράστιες σημασίες να αγγίξουμε ανθρώπους σαν να ήταν δίπλα μας και για μένα το ραδιόφωνο μέσω του διαδικτύου λειτουργεί πια τοποστρατηγικά. Δηλαδή δεν ασχολείται με τις αποστάσεις, ασχολείται με τις σχέσεις. Άρα αν αυτοί οι άνθρωποι που μπορεί να είναι και Αυστραλία ή Τραπετσόνα ή ακόμα πιο κοντά στο Ιωγάλαιο ή ό,τι θέλετε, σημασία είναι ότι καταλαβαίνουν ότι ανεξαρτήτως από την απόσταση λειτουργούμε μαζί για να κάνουμε κάτι πράγματα μαζί. Και εδώ νομίζω ότι είναι το σημαντικό, είναι ότι οι αγώνες για την γενοκτονία και για τις γενοκτονίες γενικότερα, επειδή είναι πιο μεγάλη από εμάς, μας βάζουν στη θέση μας. Και λέμε εντάξει, εγώ αυτό είμαι, εντάξει. Μ' αρέσει η έκφραση του Νιούτον που έλεγε εγώ έχω την εντύπωση ότι είμαι ένα παιδάκι που παίζει με τα βόρσαλα στην ακρογελιά και όταν ξέρετε ποιος είναι ο Νιούτον, λες άμα εσύ είσαι παιδάκι, τότε εμείς τι είμαστε, ας πούμε, πάνω, μάλλον το μυρμήγκι πάνω στο βοτσαλάκι. Άρα, σε αυτούς τους αγώνες χρησιμοποιούμε τους παλιούς που το πάλεψαν, που θυσιάστηκαν και μερικοί που βέβαια κατάφεραν να κάνουν και υπέρβαση. Γιατί όπως συχνά το αναλύουμε, στα δεδομένα της γενοκτονίας, η πρώτη φάση θέλουν να κρυφτούν. Θέλουν να ενσωματωθούν, θέλουν να είναι διακριτικοί. Είναι μερικοί που έχουν και ενοχές, γιατί επέζησαν, ενώ η μισή τους οικογένεια έχει εξαφανιστεί. Τα παιδιά όταν ρωτάνε δεν ξέρουν ακριβώς τι έχει γίνει και συνήθως αρχίζουμε τα εγγόνια και μετά. Άρα εγώ το λέω τώρα και απευθύνομαι ειδικά στους πιο νέους που μερικές φορές μου λένε εντάξει ρε δάσκαλε, εμείς τι να κάνουμε, ας πούμε. Τώρα εγώ είμαι 15 χρονών, μπορώ να κάνω κάτι. Και λέω μα εσύ η συνέχεια. Γιατί όλοι αυτοί που παλεύουν για την γενοκτονία σε κάποια φάση ήταν 15 χρονών, γιατί τώρα δεν υπάρχει πια κανένας που να ήταν εκείνης της εποχής. Άρα σε κάποια φάση λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, όπως μαθαίνει και ο νέος, έμαθαν τι είναι. Ποια ήταν η διάρκεια, πώς διαβάζουμε μερικά κείμενα και πώς τα χρησιμοποιούμε. Άρα απλώς επιμένω και πάλι στο θέμα του Lemkin, γιατί δεν είναι αρκετά γνωστό στον πολιακό χώρο.
βάλτε κάτι, βάλτε τον Λεμνικίδη. Έτσι, δηλαδή να περάσει το μήνυμα, ρε παιδί μου, να πεις ότι αυτός είναι δικός μας. Χωρίς να το ξέραμε, μας βοηθούσε ήδη. Και άμα από τη στιγμή που το καταλάβουμε αυτό, θα ήταν καλό συστηματικά και συγκεκριμένα να έχουμε ακόμα και σε διαδηλώσεις, δικές μας διαδηλώσεις εννοώ, όχι γενικά, να έχουμε εκφράσεις που έχει χρησιμοποιεί ο Λέμκιν. Και αυτό βέβαια προς το παρόν, εγώ τώρα βλέπω το βλέμμα σας, είναι, εντάξει, είστε λίγο ισογύνοι και εσείς σαν μια, όχι σε αυτό το επίπεδο, φαίνεται να ήσασταν πιο πολύ της Ελλήνης παρά του Άρη. Ο Γιάννης εντάξει αντέχει και μέχρι τον Άρη. Μετά από τη ζώνη αστεροειδών είναι χέρι. Ποια είναι η ιδέα, όταν εγώ θα δώσω ένα πανό, να είναι γραμμένο και ξέρετε τώρα βάζουμε όλο και περισσότερα πανό στα αγγλικά γιατί καταλαβαίνουμε ότι όταν βγάζουμε φωτογραφίες τα βλέπουν και οι ξένοι και καταλαβαίνουν για ποιο πράγμα μιλάμε. Ναι. Αυτό δεν λέω ότι πρέπει να βγάλουμε τα ελληνικά καθόλου, θα είναι πάντα. Αλλά να υπάρχουν και άλλα μερικά που να ξέρουμε τι λέμε. Σε αυτά τα πανό όμως κάπου κάπου θα ήθελα να βλέπω και φράσεις του Λέμκιν. Όχι φράσεις παραποιημένες για να φαίνονται ότι είναι δικές μας, όχι κατευθείαν δικιά του. Του Λέμκιν. Δηλαδή να γράφει τη φράση από κάτω Λέμκιν. Και άμα θέλουμε να το διευκρινίσουμε αυτό δεν το ξέρουν, ο επινοητής της λέξης γενοκτονίας. Αυτό άμα δεν περάσει το μήνυμα θα το καταλάβουν τουλάχιστον οι άλλοι. Γι' αυτό θα δείτε ότι όταν θα έχουμε φράσεις του Λέμκιν θα έχουμε μεγάλες αντιδράσεις. Που αυτό είναι ένα κριτήριο. Γιατί ο Λάσκερ στο Σκάκι έλεγε πάντοτε, μην ψάχνεις την καλύτερη κίνηση, βρες την καλή αυτή που ενοχλεί τον αντίπαλο. Εντάξει. Αλλά βλέπω έχουμε μαθητές εδώ, θα ξέρω. Λοιπόν, εσύ χαιρέτα τους νέους. Εγώ τους χαιρετάω φυσικά. Η Δέσποινα Λαζάρου, καλησπέρα Θοδωρή, πολύ απλά και ωραία τα λέει. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, εγώ θα ήθελα να βάλουμε ένα τραγούδι. Και να επανέλθουμε γιατί έχω πολλά ερωτήματα και δικά μας και των ακροατών. Το τραγούδι φυσικά, επειδή ξέρω ότι αρέσει και στο δάσκαλο, λέγεται «Του Ήλτο Κάστρο». Περισπόντο. Γιώργος Αμαρατίδης λοιπόν, του Ήλτο Κάστρο. Πάμε να το ακούσουμε και επανερχόμαστε σε μερικά λεπτά και πάλι. Επανερχόμαστε λοιπόν εδώ στην εκπομπή Αναστορώτα Παλαιά με τον Θοδωρή Μακρύδη από το Πόντος Radio του Συλλόγου Ποντίων Μεταμόρφωσης και αναμετάδοση από το ράδιο Μικρασιάτης. Μαζί μας... Αναπίστε το όνομα του ανθρώπου. Δημήτρη του Παντέλα. Εμείς το λέμε και συνέχεια. Να το λέμε, να το λέμε, Δημήτρη του αξίζει. Λοιπόν, ο Δημήτρης ο Παντέλας φυσικά, Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων. Να πω τις καλησπέρες γιατί είναι αρκετές, μάλλον να πω ότι μαζί μας είναι ο κύριος Νίκος Λιγερός από την αρχή της εκπομπής και μέχρι τις 10 θα είναι μαζί μας. Να καλησπέρισω την Έλλη Τιμιστακίδου από την Κόρινθο, είναι Γενική Γραμματέας του Συλλόγου Ποντίων Κορίνθου. Να καλησπέρισω τον Χρήστο Τομελίδη από τον Ασπρόπυλο, πολύ ενδιαφέροντος ακούγονται, μπράβο στην εκπομπή. Να καλησπέρισω τον Πάνο, καλησπέρα παιδιά, πάμε δυνατά. Και ο Γρηγόρης ο Κισαπίδης, καλησπέρα από τη Δράμα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και φυσικά για την επιλογή του καλεσμένου σας. Να πούμε ότι ο Γρηγόρης ο Κισαπίδης είναι ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Νεολαίας της Παμοντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Και ο Γρηγόρης λοιπόν είναι εδώ. Γιάννη, νομίζω ότι νιώθω μια μικρή ζήλια που δεν είναι μαζί μας, αλλά τέλος πάντων θα το αντέξει. Δεν είπες ότι έχει δίπλα σου μια γυναίκα, κάτι τέτοιο. Την Ιωάννα τη Λαμπακίδου. Θα το λέω εγώ μετά, Ιωάννα. Και πολύ καλά κάνει, έτσι, γιατί έτσι, είναι με αγνοεί. Όχι, άμα ήδη τη αναγνώριζε, δεν μπορεί να σε αναγνωεί. Κι όμως θα κάνει και γενικά. Λοιπόν, θα κάνω εγώ τα δικαιώματά σου μια ανησυχία. Καλώς ήρθατε. Θα κάνω αναγωγή, ναι. Θα το πω και στον πατέρα του, θα πω ότι ο Θεοδωρής δεν αναγνωρίζει την. Έτσι, έτσι, την ζείτε. Ήθελα μάλιστα που μιλάμε και για τον πατέρα. Να πάω να κάνω μερικές δηλώσεις, εφόσον πήγαμε και στη Μελβούρνη, άρα είναι απλώς για να δεσμεύσω και τον Νίκο και τον Κώστα για όσα κάνουν εκεί πέρα. Έτσι το λέει ο Κώστα, λέει, μα δεσμεύω λιγερός, μετά ο δάσκος μας βάζει σε προβλήματα. Δεν ξέρω αν ξέρεις ότι κάναμε και πρόβες. Όχι. Αυτά δεν έβαλα. Όχι. Περιμένω τον Κώστα που θα έρθει σε λίγο να μας αφήσει. Να ξέρεις, αυτό τώρα είναι μια μορφή εκδίκησης της Ιωάννας. Να μαθαίνεις νέα από τον πατέρα σου, μέσω μου. Και πάλι καλά που μας κάλεσες. Λοιπόν, άρα επειδή ασχοληθήκαμε και με το θέατρο όσο αφορά την γενοκτονία των Ποντίων,
όχι μόνο βέβαια είπαμε και τις γενικότερες γενοκτονίες, αλλά ειδικά αυτήν. Υπάρχει τώρα μια εκδοχή που έχει μεταφράσει και ο Γιάννης στα Πολιακά. Άρα είχαμε τους δύο συγγρόφους, εγώ τους λέω τους αδελφούς Γκρούσο Μάρξ, έπρεπε να τους δεις να παίζουν για πρώτη φορά θέατρο. Βέβαια ο δικός σου το έχει περισσότερο, ο στην αρχή... Είσαι μικρός στο Γκολοκοτρόνι, έχω μια φωτογραφία σπίτι που είναι... Εσύ τα λες αυτά, εγώ το χαίρομαι ακόμα περισσότερο. Στην αρχή ο Κώστας το έπαιζε λέγοντας, εντάξει, άντε, ένα χατήρι για το δάσκαλο, για τη Σιμελβούνη, άρα το κάναμε αυτό. Και μετά έγινε ένα πράγμα που πραγματικά μας άλλαξε τα φώτα σε όλους και μας συμπλώνησε, είναι ότι εγώ κατάλαβα ότι ο παππούς δεν καταλάβαινε. Γιατί ήταν στα αγγλικά σε κάποια φάση, είχαμε κάνει τα τρία. Και του τα μετέφραζε η γιαγιά. Άρα λέω, παιδιά, το σταματάμε, το κάνουμε μόνο το ελληνικό και θα βάλουμε τους ρόλους. Και η γιαγιά παίρνει το ρόλο. Και όταν διάβασε η γιαγιά, εντάξει. Γιατί είχε το ρόλο της επιζήσεσας σας και άλλαξε όλο το ύφος της πρόβας. Δεν ήταν πια πρόβα. Ήταν η ζωή, είχε επανέλθει και... Ήταν συγκλονιστικό σαν και, ναι, και είδα ότι ο Κώστας κρατήθηκε και εντάξει, ήταν η πεθερά του. Και όλους μας μας έκανε καλό, γιατί εκεί βλέπουμε ότι κάτι που αρχικά είναι λίγο τεχνητό, έτσι θα πούμε, θεατρική παράσταση, τι σχέση έχει με τα θέματα της γενοκτονίας. Ζωντανεύει κατευθείαν. Αλλά ζωντανεύει, επειδή έχουμε και ανθρώπους που έχουν ζήσει δύσκολα γεγονότα, όχι μόνο της γενοκτονίας, αλλά και μετέπειτα, γιατί είχαν και οικονομικές δυσκολίες. Και αυτοί που ήταν στην Αυστραλία, άρα φαντάζομαι τώρα, Θοδωρή, να έχουμε κάνει στα αγγλικά με τους πιο νέους. Το ποντιακό στοιχείο φαντάζεσαι με ποιους, το ελληνικό στοιχείο με όλους και να λέω συνεχώς στη Βασιλική, τώρα συνειδητοποιείς ότι είμαστε Μελβούρνη. Γιατί είχε μετατραπεί ο χώρος και ήταν ακριβώς όπως είναι και οι ακροατές τώρα στο ραδιό, δική μας παντού. Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα το μελετάν, προετοιμάζονται και για τη συνέχεια. Δηλαδή θα πούμε περισσότερο, γιατί μετά θα μας πει ο Νίκος, ξέρεις σε ποιο χώρο δουλεύει και θα μας πει, μην τα λέμε όλα. Άρα θα σας πούμε αρκετά για να ζητήσετε τα άλλα. Απλώς ήθελα να το πω αυτό, γιατί ξέρεις, όταν πας στην Αυστραλία και θα πρέπει σε κάποια φάση να το δεις και εσύ από κοντά, στην αρχή να ρωτήσεις πώς βλέπουν τα πράγματα. Και θυμάμαι σε μια διάλεξη στο Πανεπιστήμιο, στο Σύνη αυτό ήταν, σε κάποια φάση τους έλεγα για τη Μεσόγειο, σε ξένους, σε τέλος ξένους. Και μου λένε Μεσόγειο, αναγκάστηκα να πω ότι είναι η θάλασσα που είναι πάνω από την Αφρική και κάτω από την Ευρώπη. Τι θέλω να πω με αυτό το παράδειγμα. Εμείς βέβαια, αν ρωτούσαμε στους Έλληνες ποιες είναι οι θάλασσες γύρω από την Αυστραλία, ευτυχώς που έχουν ωκεανούς για να μην μπερδευόμαστε και πολύ. Αλλά θα δυσκολευόμαστε γιατί δεν τα ξέρουμε. Όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, χάρη στη δουλειά που έγινε από ανθρώπους στην Αυστραλία και μεταξύ τους βέβαια και ο Κώστας και ο Νίκος και ο Παναγιώτης και η Ελένη, τέλος πάντων αυτοί που ξέρουν θα αναγνωριστούν, αυτοί οι άνθρωποι που είναι στην άλλη μεριά του κόσμου, δύο πολιτείες αναγνώριζαν την γενοκτονία των Ελλήνων, του Πόντου, των Αρμενίων και των Ασσύριων. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι έγινε τεράστια δουλειά για ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση άμεση σε αυτά, παρόλο βέβαια που το 1915 είχαν πρόσβαση γιατί είχαν έρθει στην Καλλίπολη. Αλλά το θέμα είναι ότι κατά πόσο εμείς το ξέρουμε. Και εγώ τώρα το κοιτάζω λίγο συμμετρικά, πόσοι από τους δικούς μας έχουν πάει στα κινητήρια των Αυστραλών και των Νέων Ζηλανδών στην Καλλίπολη, ενώ αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν να μας βοηθήσουν. Και πέθαναν εκεί. Η ταφή τους είναι εκεί. Άρα, όταν το σκεφτόμαστε, πρέπει να σκεφτούμε πάντοτε τη δυσκολία που έχει ο άλλος για να μπει στο δικό μας το θέμα. Και αν δεν είχε ανθρώπους σαν τον Κώστα και τον Νίκο που μιλάνε απλά, προσιτά, σε όλους, οργανώνουν εκδηλώσεις σε διάφορα επίπεδα που μπορεί να είναι από το πιο απλό στο πιο έντεχνο και τεχνικό, για να ξέρουν και οι άλλοι, δεν θα είχαν ποτέ πρόσβαση σε αυτή την πληροφόρηση και κατά συνέπεια δεν θα τους είχε αγγίξει. Γιατί κάτι που είπε η Ιωάννα και είναι σημαντικό είναι ότι βέβαια πρέπει να μας αγγίσει συναισθηματικά, αλλά πρόσεξε, άμα δεν ξέρεις καθόλου τα δεδομένα, δεν μπορεί καν να σε αγγίξει συναισθηματικά. Ναι, εννοείται. Δηλαδή κάποιος πρέπει να σου εξηγήσει ότι κάτι έγινε.
κάτι έγινε. Άρα εδώ τα προβλήματα που βλέπουμε μερικές φορές και δεν τα αναλύουμε σοβαρά είναι ότι άμα δεν έχουμε μερικά τεκμήρια ιστορικά για πράξεις βαρβαρότητας, πώς μπορεί μετά να μας αγγίξει όταν κάποιος σε ένα θεατρικό θα πει κάτι. Θα το θεωρήσουμε εντελώς αφαιρετικό. Αλλά εδώ, επανέρχομαι στο παράδειγμα που έδωσα, είναι ότι όταν βλέπεις τη γιαγιά, και αυτή έκανε θέατρο όταν ήταν μικρή, να ξέρεις, γιατί βέβαια μου την είχαν στημένη, μου έλεγαν να μην ξέρεις ότι δεν ξέρουν καθόλου κτλ. Αλλά τέλος πάντων είχαν κάνει. Είναι βιογραφικό μεγάλο. Ναι, βέβαια. Μόνο την ατζέντα τους δεν μου έβγαλε. Και ξαφνικά όταν διάβασε με αυτόν τον τρόπο, απλό δικό της, λες τώρα τι να την καθοδηγήσεις. Να μιλούσαν τα βιώματα, νομίζω. Αυτό. Αλλά το θέμα είναι τα βιώματα συγκινήθηκαν όμως και τα εγγόνια. Ναι, γιατί ήταν αληθινά, βγαίνανε και η μάνα σου και οι αδελφές σου και αυτές διάβασαν, να ξέρεις. Α, ούτε αυτό το ξέρεις. Όχι, αυτά τα ήξερα. Εγώ μια κάνατε άλλη πρόβα. Αυτή την πρόβα την ήξερα. Τέλος πάντων. Εντάξει. Όχι, θα κάνουμε κι άλλες, κάτι θα βρούμε. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο καθένας με τις δικές σου δυνατότητες, και εδώ ήταν νομίζω ένα ωραίο παράδειγμα, γιατί οι πιο νέοι, επειδή είμαστε στην Αυστραλία, μπορούσαν πιο εύκολα να εκφραστούν στα αγγλικά. Οι πιο μεγάλοι στα ελληνικά. Επειδή τα έχουμε και τα ελληνικά και τα αγγλικά και τα ποντιακά, ανάλογα με το κοινό, μπορούμε να αγγίξουμε ανθρώπους που μετά θα ήταν δύσκολο. Δηλαδή, άμα πάρετε, ας πούμε, έναν πόντιο που δεν ξέρει αγγλικά και του κάνετε ένα θεατρικό για την Ιωτονία, τον Ελλήνων του πόντου, δεν θα τον αγγίξει πάρα πολύ. Γιατί θα λέει τι λένε. Είναι όμως το ίδιο πράγμα, γιατί μερικές φορές, επειδή τα ελληνικά στην περιοχή τα μαθαίνουν ως δεύτερη, μπορεί και ακόμα και τρίτη ή τέταρτη γλώσσα, ανάλογα με τις δυνατότητες που έχουν, δεν είναι τόσο εύκολο να τους αγγίξει ένα κείμενο. Και εγώ το βλέπω λοιπόν και με τα τεχνικά κείμενα, όταν έχουμε θέματα σημαντικά και σοβαρά, πρέπει να είναι κατευθείαν σε αυτό το πλαίσιο. Άρα, με αυτό που ήθελα να πω και για τον Λέμκιν, είναι ότι θα ήταν καλό να ενσωματώσουμε όλο και περισσότερο, όπως το κάνουν και εδώ στο ραδιόφωνο, ή ελπίζω να το κάνουμε ακόμα περισσότερο και στη συνέχεια, επειδή μου έβαλε στο κάστρο. Πρέπει να έχουν στρατηγική. Για ποιο λόγο? Για μένα η στρατηγική είναι η ιστορία του μέλλοντος. Η ιστορία είναι η ιστορία του παρελθόντος. Ο ιστορικός δεν μπορεί να εκφραστεί για το μέλλον. Ο στρατηγιστής πρέπει να εκφραστεί για το μέλλον, γιατί πρέπει να δει προς τα πού πηγαίνουν τα πράγματα. Να δει μπροστά. Μερικές φορές μας ξαφνιάζει. Διότι λέμε, α, έτσι θα είναι το μέλλον. Άρα, έλεγα πρόσφατα ότι, ας πούμε, ένα παράδειγμα και το αναλύσαμε μάλιστα και μαζί και στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ, ακόμα και για τις συνθήκες. Πολλοί από εμάς θεωρούν ότι τα πράγματα είναι δεδομένα και δεν αλλάζουν. Και στην πραγματικότητα αλλάζουν συνεχώς. Άρα, πολλοί από εμάς θεωρούν, ας πούμε, ότι δεν έχει τόσο μεγάλο νόημα η συνθήκη Σεβρών, ενώ έχει μεγάλο νόημα η συνθήκη Λοζάνης. Και στην πραγματικότητα, αυτό που μπορώ να σας πω σε επίπεδο του μέλλοντος, είναι ότι η συνθήκη Λοζάνης όλο και περισσότερο φθήρεται και έχει μια φυσική φθορά, γιατί δεν έχει ιστορικότητα, ενώ η συνθήκη Σεβρών όλο και αναδεικνύεται, διότι έχει μια ιστορικότητα. Και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι όταν προσπαθούν να βρουν ποια θα είναι η οριοθέτηση των κρατών, και σχετίζεται και λίγο με την ερώτηση που μου είχες πει προηγουμένως, άμα είναι θα την ξαναπείς να το συνδυάσουμε. Στην πραγματικότητα οριοθέτησαν όχι με βάση των θυμάτων της γενοτονίας, αλλά με βάση των κατοίκων πριν τις γενοτονίες. Τεράστιο θέμα αυτό. Φανταστείτε, ας πούμε. Δηλαδή, εμείς είμαστε εδώ στη μεταμόρφωση, έρχεται κάποιος, καταπατάει, ας πούμε, την ισχύ γειτονιά, και μετά τώρα κάποιος άλλος και λέει, εφόσον αυτοί είναι νεκροί και έφυγαν, αυτοί που είναι στην άλλη μισή θα μπουν και σε αυτήν και θα μοιράσουν τους χώρους. Ενώ έρχεται κάποιος άλλος, και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο Wilson, άρα πρόεδρος της Αμερικής, ο οποίος λέει, η οριοθέτηση πρέπει να γίνει με βάση την ιστορία και όχι με βάση την παρουσία. Αυτό είναι τεράστιο θέμα. Και αυτό το θέμα είναι τόσο πρωτοποριακό, ενώ έγινε τότε, το 1920 και το 19, που εμείς τώρα που είμαστε το 2016, αν κάποιος το σκεφτόταν αυτό, θα έλεγε, μα πώς είναι δυνατόν να σκεφτούμε αυτό το πράγμα. Και όμως, στην πραγματικότητα είναι όλη η έννοια της κληρονομιάς,
είναι όλη η έννοια της συνέχειας. Είναι όλη η έννοια της ανθρωπότητας. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις επειδή κάποιος απουσιάζει από μια περιοχή ότι αυτή η περιοχή έχει χάσει κάθε νόημα γι' αυτόν. Γιατί αυτή η περιοχή μπορεί να έχει ακόμα τις εκκλησίες του. Mm-hmm. Μπορεί να έχει τις κατοικίες, να έχει τα χωράφια. Mm-hmm. Αλλά από τη μια πλευρά, εγώ το βλέπω όταν κάνουμε ας πούμε συγκρίσεις με τα κατεχόμενα στην Κύπρο. Όλοι οι Έλληνες θεωρούν ότι σε κάποια φάση θα λυθεί το θέμα. Έτσι ότι εντάξει ήταν εδώ, αλλά στην πραγματικότητα έχει ενδιαφέρον, το θεωρούν επειδή είναι σχετικά κοντά. Ενώ δεν ξέρουν ότι στο διεθνές δίκαιο δεν διαγράφεται, δεν παραγράφεται το θέμα της κληρονομιάς, το θέμα της διεκδίκησης, το θέμα της διαδικασίας διόρθωσης, κατά συνέπεια δεν έχουμε θέμα. Γι' αυτό θα ήταν καλό επίσης να κοιτάξουμε τι έχουν πετύχει άλλοι λαοί για μας. Που αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, ειδικά για τους αυτόχθονους λαούς. Δηλαδή όταν βλέπουμε, και μιλάω ειδικά πάλι και για την Αυστραλία, όταν βλέπουμε ότι είναι οι Αβοριγινοί που έχουν προχωρήσει τόσο πολύ το θέμα των δικαιωμάτων των αυτόχθονων λαών, που τώρα εμείς ως Έλληνες, Ασσύριοι, Αρμένοι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα και παροτρύνω τους ακροατές σας να διαβάσουν τα 48 άθρα από τη διακήρυξη των δικαιωμάτων των αυτόχθονων λαών. 48 άθρα είναι ρε παιδιά, εντάξει, διαβάστε τα και σας υπόσχομαι ότι θα πέσετε ξεροί και θα πείτε μα αυτά υπάρχουν ήδη και τα έχουν γράψει ήδη και είναι αποδεκτά από την διεθνή κοινότητα από το 2007. Θα πείτε ρε παιδιά, εμένα γιατί δεν με ενημέρωσαν. Δεν άκουγες αυτό το ραδιόφωνο, γι' αυτό. Λοιπόν, άρα λέω ότι αυτά τα δεδομένα μερικές φορές πρέπει να συλλάβουμε το εξής, ότι ιστορικά δεδομένα υπάρχουν, αλλά δεν μας έχουν επηρεάσει επειδή δεν είναι τόσο κοντά στο σπίτι μας και δεν καταλαβαίνουμε το φαινόμενο boomerang. Είναι ότι κάνουμε μια κίνηση και αυτή η κίνηση μετά μας ξαναέρχεται μέσα στο Αυστραλίας και μας ξαναέρχεται εδώ ναι. Και εμείς μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε στα δικά μας κατεχόμενα. Γι' αυτό. Δικιά σου ερώτηση. Ερωτήσεις. Πολλές ερωτήσεις. Πώς βλέπει ο Λιγερός το ποντιακό ζήτημα στο εσωτερικό της Τουρκίας, σε συνδυασμό με την κινητοποίηση Αμερικής και Ρωσίας για τη δημιουργία ανεξάρτητου Κουρδιστάν. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε, ναι, εντάξει, ας ευχαριστήσουμε τον 741, όπως εγώ είμαι μαθηματικός, μου αρέσει πολύ να ευχαριστώ τον 741. Άμα κάποιος βγει με ένα 314 θα το χαρώ ακόμα περισσότερο. Είναι ο φίλος Γιώργος από Θεσσαλονίκη. Έχει ένα 314? Όχι, το 741. Εντάξει, λοιπόν, για τον Γιώργο μας. Πρώτον, τα δεδομένα του Κουρδιστάν, εδώ έχει σημασία και έχει νόημα και η ερώτηση, είναι ότι τι ονομάζουμε Κουρδιστάν. Άρα η περιοχή για την οποία μιλάμε είναι η περιοχή που περιγράφεται στις ειδήσεις Ευρών. Δεν έχει άλλη περιοχή. Δεν μιλάμε για άλλο Κουρδιστάν ή για κάτι πιο μεγάλο ή πιο μικρό, μιλάμε για αυτό. Έχει λοιπόν ενδιαφέρον ότι πρώτον οι μεγάλες δυνάμεις, αναφέρεται βέβαια στην Ρωσία και στην Αμερική προς το παρόν, είναι και άλλες που συμφωνούν βέβαια επί τόπου και επί του πρακτέου, είναι ότι θεωρούν ότι τόσος πληθυσμός δεν μπορεί να μην έχει μια χώρα. Το άλλο όμως που είναι σημαντικό και το κάνουν και οι Κούρδοι, είναι ότι οι Κούρδοι δεν προσπαθούν να μας πείσουν ότι εμείς έχουμε μια χώρα που θα πρέπει να λεγόταν Κουρδιστάν. Μας δείχνουν τους χάρτες πάνω στους οποίους εμείς είχαμε συμφωνήσει. Άρα πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι το Κουρδιστάν που αγγίζει τη λεγόμενη Δυτική Αρμενία, η οποία αγγίζει και τον Πόντο, αγγίζει και την Αρμενία, την τωρινή, που ξέρουμε που είναι πολύ πιο μικρή σε μέγεθος, μα δεν είναι μια φαντασίωση. Είναι κάτι που σε λίγο, σε 4 χρόνια, θα γιορτάσει τα 100 χρόνια. Άρα, πρώτον, βέβαια είμαι πάρα πολύ θετικός. Δεύτερον, πρέπει να καταλάβουμε ότι, μπορεί και να μην το ξέρει αυτό ο Γιώργος, ότι επί τους ουσίας υπάρχουν περιοχές της Τουρκίας, οι οποίες έχουν ήδη δημαρχίες με σημαία κουρδική, χωρίς να έχουν την τουρκική. Αυτό δεν το λέμε εμείς. Τώρα εγώ δεν ξέρω γιατί δεν το λέμε τόσο πολύ, ενώ υπάρχει ήδη. Στην πραγματικότητα στην περιοχή αυτή, οι Κούρδοι ζουν ήδη αυτό για το οποίο εμείς αναρωτιόμαστε αν θα υπάρξει. Το είναι απίστευτο να το σκεφτούμε. Το άλλο είναι ότι καταλαβαίνουμε τώρα ξαφνικά γιατί η Τουρκία βομβαρδίζει τόσο πολύ
Κούρδους στην περιοχή Συρίας, διότι ουσιαστικά δεν θέλει να ενωθούν Συρία, Ιράκ κτλ. Όλη αυτή την περιοχή, δεν θέλει να ενωθούν με τους δικούς της που έχει ήδη προβλήματα. Άρα, το μόνο σίγουρο είναι ότι το Κουρδιστάν θα υπάρξει. Θα υπάρξει, το γεγονός ότι θα υπάρξει σημαίνει τι, σημαίνει πρώτον αμφισβήτηση της συνθήκης του Δάνης, γιατί η συνθήκη του Δάνης δεν το προβλέπει. Και βέβαια ενεργοποίηση της συνθήκης Σεβρών, μερικά από τα άθρα, δεν λέω εξ ολοκλήρου, αλλά μερικά από τα άθρα που προβλέπουν όχι μόνο ότι θα υπάρχει, αλλά να ξέρετε, δεν είναι μόνο η συνθήκη Σεβρών, είναι και οι συνθήκες που λέμε των προαστίων, που είναι τέσσερις στο Παρίσι, και μετά είναι και το θέμα των 14 σημείων, συν το χάρτη του Wilson. Άρα έχουμε διάφορα στοιχεία που, αν θέλετε αρχικά, ας τα διαβάσετε ως ιστορικό πλαίσιο. Mm-hmm. Αλλά μετά, εγώ τι σας λέω σε επίπεδο στρατηγικής, είναι ότι αυτό που θα διαβάζουμε σε ιστορικό πλαίσιο είναι η ιστορία του μέλλοντος που έχει καταγραφεί στο παρελθόν. Και είναι αυτά που θα εμφανιστούν, τόσο απλά. Διότι οι Κούρδοι δεν έχουν εγκαταλείψει την περιοχή, έχουν βέβαια καταπατηθεί, βιαστεί, γενοκτονηθεί, έχουμε κάνει απ' όλα εκεί πέρα, τα έχουν ζήσει, αλλά βλέπω και σε συνδυασμό με τους Αρμένιους και με τους Πόντιους, εφόσον μιλάμε και εδώ τώρα μιλάω για τους Πόντιους, όχι, είμαι συγκεκριμένος, όχι τους Έλληνες του Πόντου, αλλά τους Πόντιους που μένουν τώρα. Mm-hmm. Άρα, για αυτούς που είναι επί τόπου, πριν μερικά χρόνια είχαν προβλήματα συνείδησης. Δηλαδή, τι είχαν, αναρωτιόνταν τι ήταν. Στην αρχή πολλοί από αυτούς νόμιζαν ότι ήταν απλώς Τούρκοι. Μετά οι άλλοι, οι βάρβαροι της Τουρκίας, όχι οι Τούρκοι γενικά, τους εξήγησαν ότι εσείς δεν είστε ακριβώς Τούρκοι. Και λέτε ότι εμείς τι είμαστε και δεν είμαστε ακριβώς. Εμείς τι κάναμε όμως, εμείς. Το εμείς είναι σε ποιο εμείς τώρα. Εμείς οι Έλληνες, να το πω. Ναι. Τους στηρίξαμε. Εμείς είχαμε προβλήματα στην Ελλάδα. Εντάξει. Μόνο. Εσωκομματικά, εσωπαραδοτιαξιακά, εσωκομματοσκυλωτικά. Τι θες να σου πω. Το θέμα ποιο είναι. Είναι ότι πολλοί από τους δικούς μας, πρώτον, δεν έχουν πάει πόντο. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Άρα αυτό είναι εύκολο, εντάξει, να μην τσατιστούμε. Δεύτερον, δεν έχουν πάει σε περιοχές που ονομάζουμε κατεχόμενο. Δηλαδή ούτε στην Κύπρο δεν έχουν πάει, ούτε στην Θράκη δεν έχουν πάει. Άρα είναι κάπως αφαιρετικό το θέμα. Άρα σου λέει το ποντιακό ζήτημα είναι ένα ζήτημα ελλαδικό. Mm-hmm. Μα άμα ήταν ελλαδικό, γιατί περιμένεις να έχεις αναγνώριση από όλους τους άλλους. Εδώ έχουν ένα θέμα με τη συνοχή της σκέψης. Mm-hmm. Άρα στην πραγματικότητα, επειδή δεν έχουν εικόνες και δεν έχουν παραστάσεις. Εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα, είμαι σίγουρος ότι θα σας αγγίσει ο Άννα, τον Θεοδωρίδη θα τον αγγίσει, σίγουρα το ξέρει, ή θα το έχει μάθει από τον Γιάννη. Είναι το εξής παράδειγμα, είναι ένας εγγονός, μία γιαγιά, είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο και είμαστε στα κατεχόμενα της Κύπρου. Μπαίνουμε μέσα, μας δείχνει η γιαγιά που ήταν το σπίτι τους και πώς το έχουν χαλάσει και αρχίζει να κλαίει και την ώρα που κλαίει, λέει ο μικρός, εγώ εδώ θα βάλω πισίνα. Άρα η γιαγιά παθαίνει ένα σοκ, γιατί λέει, εγώ τώρα του μιλάω για τον πόνο μου, και λέει, καλά γιαγιά, δεν είπες ότι αυτό ήταν δικό σου. Ο δάσκαλος δεν λέει ότι έχουμε δικαιώματα, δεν διεκδικήσουμε. Mm-hmm. Ποιο είναι το πρόβλημα με την πισίνα? Τόσο απλά. Τόσο απλά. Τι θέλω να πω. Φανταστώ τώρα ότι αυτό το παιδί δεν ήξερε καν ότι είχαμε τότε πετύχει την προσφυγή με την Αλοιζίδο. Είμαστε σε αυτή την εποχή, είμαστε το 2003, δηλαδή από τις πρώτες φορές που είχαν ανοίξει τα πράγματα. Τι θέλω να πω με αυτό το παράδειγμα. Θέλω να πω ότι όσο η γιαγιά δεν είχε πάει τον εγγονό στο σπίτι, ο εγγονός για το σπίτι ήταν απλώς το σπιτούι, όπως λένε στην Κύπρο. Δεν ήξερε ακριβώς τι είναι. Ήταν μια θεωρία. Ναι. Όταν όμως το βλέπεις. Γιατί πρόσεξε, ταυτόχρονα στο σχολείο έχουν όλα τετραδιάκια, όλα τα παιδιά, και έχουν δεν συχνό. Και έχουν παραστάσει από τα κατεχόμενα. Mm-hmm. Αλλά έχουν το λιμανάκι της Κερίνιας, τα λοιπά. Αλλά μετά όταν πας και βλέπεις το δικό σου σπίτι, σου λέει, εδώ, γιατί μαζέψαμε και πορτοκάλια, μην νομίζεις, δεν πήγαμε και τζάμπα. Λοιπόν, ναι. Πήγατε με το κατητή σας, δηλαδή. Βέβαια, εμείς με το κατητή. Εσείς έχετε το τέτοιο και κατή, εδώ έχουμε και τα... Λοιπόν, τα μαζέψαμε και το πιο ωραίο είναι ότι ο άλλος που ήταν επικός δεν έλεγε τίποτα. Γιατί τι να πει. Δεν υπήρχε καμία αντίδραση. Δηλαδή, όχι, υπήρχε αντίδραση. Είχε τα μάτια του αυθάνιστα και βλέπει μια γιαγιά, έναν εγγονό και έναν παράξενο με άλλους να κάνουν. Και σου λέει τι κάνουν αυτοί. Και αυτό που προσπαθώ να πω είναι το εξής. Πρώτον, δεν υπάρχει καμία παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ή
είναι απλώς τα δικαιώματα των ανθρώπων, τα δικαιώματα της ανθρωπότητας, τα δικαιώματα που μας έχει μάθει ο Λέμκιν, τα εγκλήματα της ανθρωπότητας είναι απλώς η αρχή. Αλλά τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι αν οργανώνεται συστηματικά για τους Έλληνες του Πόντου που δεν έχουν πάει ποτέ στον Πόντο, ακόμα και εκδρομές που λέει ο λόγος. Ναι, δεν σας λέω κανένα αποστολές, αποστολές είναι στο δεύτερο επίπεδο. Ναι. Ακόμα και εκδρομές να δουν, ρε παιδί μου, να δουν τι είναι. Για μένα είναι το ίδιο, ας πούμε, ας το κοιτάξω τώρα πιο γενικά, ο Έλληνας που δεν έχει πάει ποτέ Αγία Σοφιά. Ναι, βασικό. Πώς μπορεί να φανταστεί τι μεγαλείο είναι. Θα το δει από φωτογραφίες, θα το δει στο διαδίκτυο, αλλά όταν μπαίνεις μέσα. Δεν είναι το ίδιο. Και νιώθεις ότι είσαι τόσο μικρός και αυτό το κτίριο είναι. Θεέ μου, είναι μεγάλο. Ακόμα και όλα αυτά τα μενταγιόν και τα μπιχλιμπίδια που έχουν. Εμένα μου θυμίζουν παζάρι. Ξέρεις, στο παζάρι βάζουμε διάφορα, τα κρεμάμε παντού και μετά τελειώνει το παζάρι, τα βγάζουμε. Μάλλον σε κάποια φάση θα τελειώσει το παζάρι, θα βγάλουμε. Αυτό που θα μείνει είναι το κτίριο. Και το κτίριο έχει ένα τέτοιο μεγαλείο που όταν μπαίνεις μέσα είναι δύσκολο να μην κάνεις προσευχή. Έχει μια άβρα τέτοια ιδέα. Άρα θέλω να πω ότι αντί να προσπαθήσουμε να πείσουμε μερικούς, ρε παιδί μου, είναι σημαντικός ο Πόντος. Μην του λες αυτό. Πήγαινε τον. Δείξ' του. Μερικά σπίτια, μερικά χωράφια, μερικές πόλεις. Δείξ' του ποια είναι η κατάσταση, για ποιο πράγμα μιλάμε. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πρώτο βήμα και είναι πάρα πολύ αγαπητό και στους μικρούς ανθρώπους και στους μαθητές, γιατί βλέπουν για πρώτη φορά για ποιο πράγμα μιλάμε. Δηλαδή είναι μερικοί που είναι εδώ και δεκαετίες, μιλάω για πιο μεγάλους, δηλαδή, και ανθρώπους σαν εμένα, που μπορεί να ακούν από ανθρώπους που έχουν ζήσει στο πετσί τους η γενοτονία και να λες πώς ήταν. Δεν μπορείς να αντιληφθείς το μέγεθος, αν δεν έχεις και εικόνες. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι δεν μπορείς να αντιληφθείς το μέγεθος. Εγώ νομίζω ότι για να βοηθήσω στην αναπαράσταση, στην Αμερική έκαναν ένα μουσείο, το οποίο είναι για τα μεγέθη των παιδιών. Mm-hmm. Άρα, όταν μπαίνεις μέσα, το ψυγείο είναι πιο ψηλό από σένα. Και εδώ καταλαβαίνουμε μερικά πράγματα που εμείς τα θεωρούμε αυτονόητα και δεν καταλαβαίνουμε γιατί πάλι του έπεσε το παιδί. Mm-hmm. Μα δεν βλέπεις με τι διαχειρίζεται. Άρα όταν βλέπετε, ας πούμε, πως είναι το σίδερο ενώ είσαι μικρός και πόσο τρομακρατικό μπορεί να είναι μόνο που είναι αναμένο με το φως και που λάμπει έτσι, καταλαβαίνεις ξαφνικά ότι τα δεδομένα που έχεις εσύ, εγώ αυτό που είδα είναι ότι υπάρχει μια αλλαγή φάσης, π.χ. για την Κύπρο και για τη Θράκη, πολύ συχνά θυμούνται τα σπίτια τους πιο μεγάλα από τι είναι. Και όταν πάνε, λένε καλά εδώ μέσα με έναν. Είναι το ίδιο σπίτι. Εντάξει, το έχουν εντοπίσει, το βλέπουν. Και εκεί, ενώ πριν είμαστε στον δρόμο, περπατάμε με το αυτοκίνητο, μου λένε είχαμε αυτό, γιατί μου εξηγούν πριν φτάσουμε. Δηλαδή. Και όταν φτάνουμε, μου λένε είναι πιο μικρό από ό,τι νόμιζα. Γιατί βέβαια, τι έχουν. Έχουν παραστάσει το 1974. Ναι. Άρα φανταστείτε τώρα όταν μιλάμε για την γενοτονία. Πώς να το φανταστούν τι μέγεθος έχει. Έκανα μία άλλη αποστολή που πήγαμε στην Τάφρο της πολιορκητικής πόλης Αμοχώστου και πήγαμε εκεί πέρα με πρόσφυγες και κατάλαβα ότι είχαν λίγο άγχος, αλλά δεν καταλάβαινα για ποιο λόγο. Και μετά μου εξήγησαν ότι αυτοί ήταν πιο μεγάλοι, μα ούτε το 1960 δεν είχαν δικαίωμα να μπουν εκεί μέσα. Δηλαδή αυτοί θυμόντουσαν πώς ήταν πριν τα γεγονότα του 1974 να μην μπορείς να πηγαίνεις σε μερικές περιοχές γιατί ήταν θύλακας. Και τώρα έβλεπαν ότι ενώ δεν έχει λυθεί, ήμασταν όλοι μαζί και ήμασταν μέσα στην Τάφρο και βγάζαμε εμείς φωτογραφίες και ειδικό βίντεο από το κάστρο και μάλιστα τους έλεγα το εξής, λέω ότι όταν μπαίνετε στην Τάφρο αυτού του κάστρο, ολόκληρη πόλη είναι, έχει 5 αιώνες που σβήνουν. Είναι σαν να είσαι εδώ. Mm-hmm. Και εδώ τι βλέπεις. Βλέπεις ότι τα μεγέθη του κάστρου, και αυτό μου άρεσε που έβλεσε το τραγούδι του Θοδωρή, τα μεγέθη του κάστρου, τα μεγέθη της Σταύρου, τα τείχη. Όταν βλέπεις τώρα τη Σιμιούλα, εντάξει, αυτό που είναι σαν να είναι η γλυφιτζούρη που είχαμε παλιά, ξέρεις, ένα κόκκινο πράγμα, έχει μια κοκκίδα, ας πούμε, λίγο λευκή. Τι είσαι, παιδί μου, τώρα αυτός πιστεύει πραγματικά, επειδή έβαλε το γλυφιτζούρι του, θα αλλάξει τα δεδομένα του κάστρου. Θα ήθελα να φανταστείτε τώρα πώς τα βλέπει το κάστρο. Αυτά τα πράγματα. Και θα πούν, τι τσατίζεσαι, αυτά θα φύγουν.
λεπτομέρειες. Το θέμα είναι ότι αν οι άνθρωποι είναι προετοιμασμένοι να δουν αυτές τις αλλαγές, και αυτές οι αλλαγές, επανέρχομαι, οι Κούρδοι είναι έτοιμοι. Οι Κούρδοι είναι έτοιμοι. Το θέμα είναι ότι αν εμείς είμαστε συντονισμένοι στις ταχύτητες που έχουν, από ό,τι φαίνεται οι Αρμένοι συντονίζονται όλο και περισσότερο. Άρα έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ότι αν υπάρχουν αυτές οι αλλαγές, γιατί ξέρετε είναι μερικοί που περιμένουν ας πούμε τα πράγματα να γίνουν από μόνα τους. Μερικές φορές μου λένε ας πούμε, εγώ θα πάω στα κατεχόμενα, ακόμα και την Κύπρο, όταν σημάνουν οι καμπάνες. Και εγώ κάθε φορά που μου λένε αυτή την έκφραση, τους λέω ποιος θα τις χτυπήσει τις καμπάνες για να σημάνουν εσάς. Γιατί άμα δεν πάει κανένας και περιμένουμε αυτούς τους αγκάμνας, ποιος το κάνει. Άρα, να ξέρετε, εμείς κάθε φορά που πάμε, κάνουμε και κινήσεις με τις καμπάνες. Πολύ καλά κάνετε. Όταν τις βρίσκουμε, γιατί μερικές φορές μας τις έχουν εξαφανίσει. Ναι, αλλά σε κάποια φάση, να ξέρετε, θα κάνουμε και παραγωγές από καμπάνες. Γιατί θα πρέπει να το ενισχύσουμε αυτό το πλαίσιο. Αυτό είναι ο χριστιανισμός όταν πραγματικά το πιστεύεις. Το θέμα είναι ότι όταν θα βάλουμε καινούρια καμπάνα, όπως βάλαμε καινούριες σίτες, όπως κάναμε επισκευές για τα κινητήρια, όταν θα είναι η καινούρια καμπάνα και θα χτυπάει, ο άλλος όταν θα το ακούει θα λέει, σημάνουν όντως οι καμπάνες από τα κατεχόμενα ή είναι από εδώ. Mm-hmm. Γιατί σημάνουν μια φορά, είχαμε ανεβάσει χαρταϊτούς στα κατεχόμενα, κάτι διακριτικά πράγματα θα άρεσαν σίγουρα στον πατέρα μου, δηλαδή στο ένα χαρταϊτού είχαμε βάλει παγωτρόνι, στον άλλο είχαμε βάλει. Ναι. Στο άλλο είχαμε βάλει τη φιλική εταιρεία. Δηλαδή και στο όρο ελευθερία ή θάνατος, για να είμαστε εξαίρεση. Απλά εμείς... καθημερινά πράγματα. Καθημερινά πράγματα του ελληνισμού. Και όταν λοιπόν αυτά υπάρχουν στο διαδίκτυο, μπορεί να τα βρείτε. Όταν τα είδαν για πρώτη φορά μερικοί έλεγαν, καλά, για να καταλάβω, ο χαρταϊτός τον κρατούσατε από τις ελεύθερες περιοχές και το σκηνή που είναι στα κατεχόμενα και δεν μπορούσαν να φανταστούν καν ότι ήμασταν μέσα στα κατεχόμενα. Αλλά τι θέλω να πω, τα πράγματα γίνονται, εξελίσσονται, υπάρχουν αλλαγές. Και εδώ είναι η διαφορά. Ξέρετε, είναι πάνω ότι αυτή η μεγάλη μάχη μεταξύ του καλού και του κακού έχουν σχεδόν το ίδιο επίπεδο. Mm-hmm. Απλώς το καλό έχει ένα καλό. Και είναι το εξής, είναι ότι πιστεύεις το καλό. Το κακό δεν πιστεύεις το κακό. Και αυτή είναι η μικρή διαφορά που κάνει τη διαφορά. Άρα, άμα πιστεύεις πραγματικά αυτά που μπορείς να κάνεις, τα κάνεις. Και άμα έχεις και αποστολή, τα κάνεις ακόμα πιο ξεκάθαρα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι φαίνεται. Και γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, και σε αυτά τα κατεχόμενα, πολύ συχνά έχουμε βάλει βυζαντινές σημαίες για να είμαστε ξεκάθαροι σε ποιο πλαίσιο είναι, ότι δεν είναι τοπικό, δεν είναι τοπικιστικό κτλ. Είναι ξεκάθαρα το πνεύμα του Βυζαντινού, όπως το έχουμε εγώ όταν ακούω μια λειτουργία, όταν ακούω ένα άσμα, όταν ακούω μια ψαλμωδία, νιώθω ότι το Βυζάντιο είναι ακόμα ζωντανό, όχι μόνο ως πνεύμα. Mm-hmm. Μέσω της εκκλησίας μας. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, δεν μπορώ εγώ να το ξεχάσω αυτό. Και εμένα αυτό που με εντυπωσιάζει περισσότερο είναι το εξής. Το Βυζάντιο που κράτησε 11 αιώνες διατηρείται μέσα μας ακόμα και μετά την άλωση. Τόσους αιώνες. Ενώ κανονικά θα έπρεπε ένας φυσιολογικός άνθρωπος να πει ρε παιδιά, τελειώσαμε. Όχι, δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε εμείς. Συνεχίζουμε. Και αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι να καταλάβουμε ότι το θέμα του πόντου, το θέμα το μικρασιατικό, το θέμα της Καπαδοκίας, το θέμα της Καλλίπολης, το θέμα της Κύπρου, το θέμα της Δράκης, όλα αυτά έχουν σχέση και έχουν σχέση βέβαια και με το αρμενικό και με το κουρδικό και με το ασσυριακό. Άρα, αν εμείς τα σκεφτούμε λίγο πιο πολύ ορθολογικά, δηλαδή, διαβάσουμε μερικές συνθήκες. Επιμένω στις συνθήκες ευρώ να ξέρετε μερικά άθρα, γιατί εντάξει είναι πιο μεγάλη βέβαια, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι περιγράφει πολλά πράγματα τα οποία θα γίνουν. Είναι καλό να ξέρουμε, όπως το έλεγε ο Κλεμονσό, ότι υπογράφουμε τις συνθήκες όχι για να τελειώσουμε τους πολέμους, αλλά να αρχίσουμε τους επόμενους. Το έλεγε ποιος τώρα, ένας ιδιοπραγματευτής. Είναι καλό να διαβάσουμε τα δικαιώματα, πρώτον, που αφορούν την γενοκτονία. Δηλαδή, πολύ λίγοι τα διαβάζουν, ενώ ξέρουμε ότι κάθε φορά που ζητάμε ένα πλαίσιο αναγνώρισης, να τα χρησιμοποιήσουμε όλα τα άθρα από την Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών. Διάβασέ τα, παιδί μου, δεν είναι τόσο σκόπος. Μετά να τα διαδώσεις. Τα δικαιώματα των αυτόχθονων λαών είναι κάτι ακόμα πιο σπουδαίο, πιο κοντά στα δικά μας θέματα, γιατί εδώ είναι το πιο ωραίο, είναι ότι ακόμα και αυτοί που αμφισβητούν ότι έχει γίνει η γενοκτονία, δεν μπορούν να αμφισβητήσουν ότι ήμασταν αυτόχθονοι. Προσπαθούν μερικές φορές, ας πούμε, μερικοί ξεναγοί παράξενοι, σας λένε, ας πούμε, άμα πάτε στην Έφεσο, ότι είναι παλιά τουρκικά δεδομένα.
αρκεί να βρεθεί ένας Έλληνας εκεί μέσα και έχει πάρει την πλάκα του αυτός. Γιατί μετά σου λέει, αυτά εδώ που είναι γραμμένα τι λέει. Τι να του πει. Άρα, αυτό που έχει σημασία είναι ότι το αυτόχθονος είναι κάτι και στο Θεοδωρή και Ιωάννα που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα πολύ στην Ελλάδα για τον αγώνα όσο αφορά τους Έλληνες του Πόντου. Δηλαδή το πρώτο πράγμα δεν είναι απλώς ότι είμαστε από μια περιοχή, γιατί εδώ είναι ένα στρατηγικό λάθος που κάνουμε και, τώρα μιλάω και ως Πόντι. Λέμε, εγώ είμαι από εκεί. Δηλαδή είμαι, ξέρω εγώ, από Κερασούντα, Τραπεζούντα. Mm-hmm. Μα δεν μας ενδιαφέρει, άνθρωποι, από πού είσαι. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι από πότε ήσουν εκεί. Διότι, πολύ απλά, εγώ τώρα μπορώ να πάω εκεί πέρα και να πω είμαι από εκεί. No. Μα δεν είναι απλώς μετακόμιση. Γιατί μακάρι για τους θήτες και τους γενοκτόνους να ήμασταν απλώς για τη μετακόμιση και θα μας έλεγαν εντάξει, θα πάτε λίγο πιο πέρα, εδώ μας ενοχλείτε. Το θέμα είναι ότι όλες οι ρίζες μας ήταν εκεί. Άρα δεν μπορείς να κάνεις, ας πούμε, να έχεις την Παναγία σου μελά και να σου λέει ο άλλος, ξέρεις, δεν είναι ακριβώς δικό σου. Πώς δεν είναι ακριβώς δικό σου. Πώς δεν είναι ακριβώς δικό σου. Σε ποιο στοιχείο βασίζεσαι. Άρα για μένα αυτά τα στοιχεία είναι δεδομένα, ρίζες, οι οποίες δεν βγαίνουν. Κατά συνέπεια, πρέπει να τις αξιοποιήσουμε. Αλλά να τις αξιοποιήσουμε, θέλει να πει ότι πρέπει να τα διαβάσουμε. Και αυτό σας λέω ότι στην πραγματικότητα, εγώ έπρεπε να με βγάζεις βίντεο την ώρα που διάβαζα τα άθρα για τους αυτόχθονους λαούς. Δηλαδή, χαρά που είχα. Ενώ διάβαζα ένα τεχνικό κομμάτι. Λέω, δεν το πιστεύω, και αυτό να έχει βγει. Και αυτό το πέρασε. Μετά κοίταζα και το ιστορικό πώς μπήκε, πώς βγήκε και ποιος δεν πέρασε κτλ. Αλλά μετά όταν διαβάζετε μόνο το τέλος, λέτε, ρε παιδί μου. Και αυτό έγινε από τους Αβορυγινούς. Αυτό είναι μπόμπα. Καταλαβες. Γιατί ο άλλος, όταν είναι από την άλλη γειτονιά ή είναι από την άλλη ομάδα, λέει, αυτός δεν είναι δικός μου. Εδώ έρχεται τώρα από σου διαλέγει τη μάνα και σου λέει τι να κάνεις. Αυτό και είναι ανθρωπότητα. Γι' αυτό μεγάλη μεταχαρά. Μετά, μεγάλη. Μεγάλη. Δεν έχετε άλλες ερωτήσεις. Πώς δεν έχω. Εντάξει, εντάξει. Απλώς σας παρακολουθούμε με πολύ προσοχή. Όχι, και εγώ, και εγώ. Σας παρακολουθώ. Εγώ θέλω να... Έχει άλλη μια ερώτηση, ο 741, ποιος είπαμε ότι είναι. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος από τη Θεσσαλονίκη. Η άποψη που κατά καιρούς ο Λιγερός εξέφρασε ότι ο Πόντος αποτελεί κατεχόμενο τμήμα, πώς ερμηνεύεται σήμερα που η Τουρκία βρίσκεται ενώπιον ενός πιθανού διαμελισμού. Και θέλω να προσθέσω εγώ και να μας πείτε για τη Δυτική Αρμενία και τις ταυτότητες που έχουμε. Όχι, όχι. Δεν τα βλέπουν, ναι. Αλλά πρώτα απ' όλα για τον Γιώργο. Γιώργο μου, ο Λιγερός δεν το λέει κατά καιρούς. Το λέει πάντα. Το λέει πάντα. Εντάξει, απλώς για να είμαστε σύμφωνοι. Άρα έχει όντως δίκιο. Σας παρακολουθεί όμως. Όχι, όχι, ναι, ναι, μα δεν το λέω με κακία, το λέω αντιθέτως, το χαίρομαι. Απλώς λέω ότι δεν είναι ότι κάπου λόγω επικαιρότητας το λένε. Mm-hmm. Το λένε επίσημα, εγώ το έχω πει νομίζω. Όχι, όχι, νομίζω και το έχω πει και επίσημα σε μεγάλη εκδήλωση και στη Θεσσαλονίκη. Άρα η ιδέα ποια είναι. Πρώτον, δεν έχουμε ανάγκη από τους Έλληνες. Θα φανεί παράξενο, μη τσατιστείτε τώρα, σας βλέπουμε τα πολίτες σας, αλλά τέλος πάντων. Δεν έχουμε ανάγκη από τους Έλληνες για να αποδείξουμε ότι ο Πόντος είναι κατεχόμενα, οι Τούρκοι μας αρκούν. Διότι οι Τούρκοι δεν νιώθουν άβολα στον Πόντο. Μόνοι τους. Έτσι, δεν έχουμε ανάγκη, ας πούμε, να πάει ο Γιάννης και να πει, παιδιά, δεν είναι κατεχόμενα. Όχι, το ξέρουν. Το θέμα είναι ότι όταν ο άλλος το νιώθει, δεν συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο. Ήταν το παράδειγμα που έδωσα και θα κάνω μια παρένθεση με την Καλλίπολη. Άμα κοιτάξετε τα μεγάλα κινητήρια στην Καλλίπολη, είναι όλα ευρωπαϊκά. Mm-hmm. Τα τουρκικά είναι στην ασιατική πλευρά. Όταν λοιπόν δεν τολμάς να βάλεις τους νεκρούς σου σε μια περιοχή, είναι σίγουρο ότι δεν νιώθεις ότι είναι δική σου. Προφανώς. Άρα, τώρα λοιπόν επανέρχομαι στον Πόντο. Πρώτον, ο Πόντος είναι ξεκάθαρα κατεχόμενος όσο αφορά το ιστορικό πλαίσιο, αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι ότι είναι κατεχόμενος και σε θεσμικά λόγω συνθήκης Ευρών. Διότι υπήρχαν τότε συζητήσεις
όπως το ξέρετε. Μερικοί μπερδεύονται βέβαια γιατί νομίζουν ότι είχε προχωρήσει και πάρα πολύ, αλλά υπήρχαν συζητήσεις οι οποίες άρχισαν στο Παρίσι το 1919 για το αν μπορεί να γίνει κάτι, ένα κράτος, ένα κρατήριο, δεν έχει σημασία πως το ονομάζαμε τότε, δεν έγινε, γιατί η Ελλάδα θεωρούσε ότι επειδή είναι μακριά τα πράγματα, άμα γίνει κάποιο πρόβλημα, γιατί ήμασταν και μετά τη γενοκτονία, τι θα κάνουμε. Πώς θα τους βοηθήσουμε. Σε αυτή τη συζήτηση λοιπόν παίρνουν μέρος και οι Αρμένοι και τότε εμφανίζεται σιγά σιγά αυτό που ονομάζουμε η Δυτική Αρμενία, πιο εμπρακτά, η οποία ουσιαστικά καλύπτει τον Ανατολικό Πόντο. Άρα Ανατολικό Πόντο, για να ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε αυτό, είναι ότι είμαστε κερασούντα και μετά. Εντάξει. Κεραστούν όπως τραπεζούνται εννοώ το και μετά για να μην μου πείτε και με τζέκτα. Λοιπόν, αυτό σημαίνει τι πρακτικά. Σημαίνει ότι τότε, άμα κοιτάξετε και παροτρύνω, εφόσον έχετε τσάτ και τέτοια δεν έχετε, δεν μπορεί να βάλετε χάρτες στο διαδίκτυο. Μπορούμε, πώς δεν μπορούμε. Ωραία, λοιπόν, άρα την επόμενη φορά θα το δω, θα το ελέγξω. Θα δω αν υπάρχει χάρτη στις συνθήκες ευρών όπου να βλέπουν οι άνθρωποι για ποιο πράγμα μιλάμε. Άρα, όταν θα δείτε πάνω, θα δείτε ότι είναι γραμμένο Αρμενία. Το λέμε τώρα Δυτική Αρμενία, και είναι και η Αρμενία που είναι γνωστή και είναι πιο πολύ Ανατολική Αρμενία, και θα δείτε ποιες περιοχές καλύπτει. Άρα αυτό υπάρχει σαν δεδομένο, και επειδή τώρα χρησιμοποιούν τα δικαιώματα των αυτών των λαών, έχουμε τώρα κυβέρνηση της Δυτικής Αρμενίας, έχουμε πρόεδρο της Δυτικής Αρμενίας, έχουμε υπουργούς της Δυτικής Αρμενίας, έχουμε ταυτότητα της Δυτικής Αρμενίας που την βλέπετε εδώ. Εδώ έχουμε του Γιάννη και της Όλγας. Η Γιάννη είπα πρώτα το δικό σου για να μην τσατιστείς, αλλά βέβαια της Όλγας είναι πιο παλιά. Στην πραγματικότητα αυτοί που έχουν αυτές τις ταυτότητες. Νομίζω ότι η Ιωάννα θέλει να δει τώρα. Ναι, περίμενα να δω. Εγώ δεν ξέρω. Αλλά ο Θεοδωρής τίποτα. Αφού ξαναγνωρίζει, ξέρω εγώ τι σκέφτομαι. Λοιπόν, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι, το δείξαμε βέβαια και στην Αυστραλία και το χάρηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι, είναι ότι ένα πράγμα που φαίνεται να είναι εντελώς αδιανόητο είναι πρακτικό, υπάρχει, και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αυτές τις ταυτότητες μπορούν να μπουν στο παλάτι των Ηνωμένων Εθνών της Νέας Υόρκης και της Γενέβης με αυτές τις ταυτότητες. Γιατί εκεί πέρα αναγνωρίζουν τα δικαιώματα των αυτόχθονων λαών. Πράγμα που σημαίνει πρακτικά, σε πρακτικό επίπεδο τώρα για τους Αρμένιους, ότι μπορούν να ψηφίσουν, αν και να εκλέξουν, τους πολιτικούς που παρουσιάζονται, και τώρα ελπίζω να το είδες Ιωάννα, ότι αυτοί διατηρούν την ελληνικότητά τους. Δεν είναι ότι ξαφνικά γίνονται Αρμένοι, δεν είναι αυτό. Ακριβώς. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι αναγνωρίζουν και από τότε, με τα θέματα του Wilson, ότι αυτοί που είναι οι αυτόχθονοι λαοί της περιοχής θα έχουν τα ίδια δικαιώματα σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, ότι θα σας πω κάτι που μπορεί να σας ξαφνιάσει, γιατί πρέπει να φανταστείτε ότι θα μπορούσε ο πρόεδρος της Δυτικής Αρμενίας να είναι Έλληνας. Εδώ ακόμα και η Ιωάννα σου λέει, εντάξει τώρα εδώ... Έχω σηκώσει το φρύδι. Και φρύδι γυναικείο, δηλαδή σκαλισμένο. Λοιπόν, θέλω να σας πω αυτά τα πράγματα και πρέπει να καταλάβετε πόση χαρά παίρνουμε από αυτές τις... ιδιότητες που αποκτούν μερικοί από τους δικούς μας, διότι καταλαβαίνουμε ότι αυτό για το οποίο αγωνιζόμαστε και μιλάμε πάνω και για διεκδίκηση και όχι εκδίκηση, για μην μπερδευόμαστε, είναι κάτι το οποίο είναι δίκαιο και προχωράει. Και σιγά σιγά, ένα βήμα από εδώ, ένα βήμα από εκεί, να καταλάβετε ας πούμε ότι η Δυτική Αρμενία είχε αντιπροσωπεία στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αυστραλίας, της Αρμενίας, όπου ήρθε με τη σημαία της. Αυτό που είδες Ιωάννη εδώ μέσα είναι η σημαία τους. Εντάξει, είναι ένα κομμάτι της σημαία τους, όπως εμείς είχαμε ας πούμε το σταυρό με τις λωρίδες μας. Αυτό σημαίνει τι πρακτικά. Σημαίνει ότι κάτι για το οποίο εμείς το συζητάμε, π.χ. οι Κούρδοι έχουν σημαία. Οι Κούρδοι έχουν ταυτότητες, κάνουν διάφορα πράγματα, τα οποία όμως δεν είναι ακόμα αναγνωρισμένα, αλλά έχουν αρχίσει, προχωράν. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να φανταστούμε ότι αυτά για τα οποία μιλάμε και είχαμε την εντύπωση, στο παρελθόν τουλάχιστον, ότι είναι μόνο θεωρητικά της ιστορίας και μετά έρχονται οι άλλοι και μας λένε, γιατί εμάς να μας αγγίξουν. Αφού είναι το παρελθόν, άστο μωρέ, να περάσει. Τώρα λοιπόν, όταν επανέρχονται αυτά τα στοιχεία, ακόμα και αυτός που είναι αρχικά αδιάφορος, σου λέει, στάζω ρε παιδιά, τι γίνεται τώρα. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα και δεν το πήρα μπρέφα. Γιατί δεν το πήρες μπρέφα, γιατί δεν ασχολείσαι. Άμα ασχοληθείς θα το χαρείς.
και θα δεις ότι αυτά που περιμένεις παθητικά γίνονται και ενεργητικά. Που σημαίνει πρακτικά το πρώτο πράγμα που θέλω να πω εγώ για τις ταυτότητες είναι το εξής. Μπαίνει αμέσως κάποιος σε μια διαδικασία να βρει στοιχεία γραπτά της οικογένειάς του. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή τώρα εγώ, άμα ήθελα να πειράξω τον Θοδωρή, θα του έλεγα εμένα θέλω να μου αποδείξει ότι είσαι πόντιος. Και θα μου πει, μα δάσκαλε εγώ, να, ολόκληρος πόντιος μπροστά σου. Δεν φτάνει. Γιατί άμα πάνε στο δικαστήριο, θα του πω πού είναι τα χαρτιά σου. Στα χαρτιά δεν θα έχει γραμμένο τίποτα. Εδώ, για την ταυτότητα της Δυτικής Αρμενίας, οι πόντιοι πρέπει να αποδείξουν ότι είναι από τον πόντο. Άρα πρέπει να αποδείξουν, ας πούμε, για αν θυμάσαι τη διαδικασία που έκανες εσύ, έπρεπε να δείξεις μερικά στοιχεία που αυτό σου επέτρεψε πάνω κάτω να έχεις εδώ την ταυτότητά σου και να σου λέει ότι επειδή εγώ είμαι από αυτή την περιοχή. Αυτό είναι και πώς και πώς έγινε. Έχω την απορία, δηλαδή με κάποια νομικά έγγραφα. Τι σωστά, μα όλα αυτά τα νομικά έγγραφα υπάρχουν και να ξέρεις ότι υπάρχει ένας μεγάλος κατάλογος. Γιάννη, τι το λες εσύ. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αφού κρατήσει τόση ώρα, κάτσε εδώ. Τώρα σε διέκοψα, αλλά θέλω να πει. Όχι, δεν είναι διέκοψη. Κουβέντα. Όχι, όχι, όχι. Αλλά ήθελα να μάθω. Ναι. Τι κατέθεσες, Γιάννη, να θυμάσαι ότι μιλάς στην Ιωάννα. Μόνο. Και μην αρχίσεις να κάνεις κάτι πανάστανα και τέτοια. Διαβατήριο της γιαγιάς μου, που έρχονταν από το ΚΑΡΣ, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και από τον κατάλογο αγροτών προσφύγων που είναι της Επιτροπής Μοντιακών Μελετών. Αυτό το που είπε τώρα ο Γιάννης είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί τα πρώτα αυτές είναι προφητικά και είναι της οικογένειας. Τώρα ο κατάλογος βοηθάει όλους. Ναι, βέβαια, γιατί είναι σε ένα γενικό σύνολο. Ναι, αλλά εγώ θέλω να σας πω ότι αυτός ο κατάλογος πρέπει να τον προωθήσετε. Έτσι. Δηλαδή θα ήταν καλό σε κάποια φάση να τον κρεμάσετε και αυτόν στο διαδίκτυο, διότι αυτό είναι προσβάσιμο και μπορεί ο καθένας μετά να βρει στοιχεία την οικογένειά του που μόνος του νομίζει ότι εφόσον δεν έχει χαρτιά που πάνε πιο πέρα από τον πατέρα ή τον παππού, σου λέει τι θα βρω εγώ. Γιατί ας πούμε τώρα με τον Γιάννη ήταν σχετικά απλό, γιατί έγραφε ας πούμε στη γιαγιά του. Ας πούμε τώρα ότι είναι πιο νέος ο Γιάννης και πρέπει να πάει πιο πίσω. Ίσως είχε το ευτύχημα να έχει και αυτά τα έγγραφα, γιατί πολύ... Σωστά, σωστά, σωστά. Μεταξύ αλλά... αυτών και εγώ, ας πούμε, δεν έχω κάποιο έγγραφο. Ναι, αυτό όμως που έχει μεγάλη σημασία είναι το εξής. Είναι ότι γίνεται και αν χρειαστεί βοήθεια, υπάρχει και βοήθεια. Εντάξει. Άρα λέω απλώς ότι είναι μια διαδικασία, τώρα την είδες επί του πρακτέου και μάλιστα όταν πήγες στην ταυτότητα, δεν ξέρω, δεν το έχετε εδώ, παίρνετε κάτι σαν ένα δίπλωμα πιστοποιητικό. Θα έχεις το... που... ναι, θα το έχω καδρώσει. Δεν μας το φέρω όμως, θα το δεν το φέρω. Το έχεις σε κάδρο, είναι στο δωμάτιο. Δεν πειράζει, με κάδρο θα το φέρω. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτά που λέμε και με έναν χαμογελαστό τρόπο, Ιωάννα μου, γίνονται. Που σημαίνει ότι αν δεν έγιναν, για σένα, είναι ότι δεν τα έκανες. Mm-hmm. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Ενώ στην αρχή, επειδή δεν το ξέρεις, λες πώς θα το σκεφτώ εγώ να κάνω τέτοιο πράγμα. Αλλά τώρα έχει γίνει. Άμα κοιτάξεις εδώ τα νούμερα που έχουν, είναι ήδη 10.000 ταυτότητες. Δηλαδή δεν είμαστε πάλι τρεις κοκκούς και το συζητήσαμε και λέμε άντε να κάνουμε κι εμείς μια ταυτότητα. Mm-hmm. Αλλά αυτό που έχει σημασία και είναι πολλοί που συγκινήθηκαν, γιατί στην πραγματικότητα δεν είχαν κανένα στοιχείο γραπτό. Και τώρα φαντάσου ας πούμε και τους ανθρώπους που έχουν πάει από μέσω Σοβιετικής Ένωσης και μετά ήρθαν και μετά ξεπέρασαν, μετά έχασαν και χαρτιά, μετά ξαναβρήκαν. Και ξαφνικά τώρα βρίσκουν ότι μπορούν να ταυτοποιήσουν την οικογενειακή τους πορεία. Τεράστιο θέμα. Γιατί άμα το σκεφτούμε, έχουμε υποστεί και πολλά πράγματα για τον Στάλιν. Τεράστιους διωγμούς που αυτό δεν μας επέτρεπε να βρούμε πού ήμασταν. Γιατί αυτοί ξαφνικά τους ερχόταν και έλεγαν ένα εκατομμύριο θα μετακινηθεί. Και εσύ μετά πώς βρίσκεις τα στοιχεία σου. Άρα αυτό είναι μια διαδικασία νομίζω και προσωπική, έτσι είναι Γιάννη, και νομίζω ότι είναι και ένας πιο έξυπνος και πιο έμπρακτος τρόπος να γίνεις αυτό που είσαι. Με την έννοια ότι απλώς δεν ακούς αυτά που λέει ο πατέρας σου ή η μάνα σου και εσύ τώρα αναρωτιέσαι μήπως αυτά είναι λίγο φουσκωμένα επειδή είναι της οικογένειας. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό που μας επιτρέπει είναι ότι ο καθένας τώρα είναι υπεύθυνος για να βάλει τη δικιά του ψηφίδα στο ψηφιδωτό. Και μπορείς να πεις μετά, και ξέρω θα το κάνει ο Γιάννης, θα πει βέβαια η δικιά του ψηφίδα είναι πιο ωραία από όλες, αλλά θα πει αυτήν εδώ την έβαλα εδώ. Και περιμένω και ανάλογα πράγματα και από τον Θοδωρή και από τον Γρηγόρη κτλ. Άρα η ιδέα είναι ότι
το αδιανόητο είναι το στάδιο το οποίο όταν το σκεφτόμαστε μετατρέπεται σε ουτοπία. Στη συνέχεια ουτοπία παράγει ένα όραμα, στη συνέχεια μια πράξη και μετά μια πραγματικότητα. Άμα μένουμε μόνο στην πραγματικότητα, τότε είμαστε της real πολιτική και δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Άρα από τη στιγμή που έχουμε αυτά τα δεδομένα και μετά βλέπουμε μερικά στοιχεία, δηλαδή εγώ φαντάζομαι Ιωάννα τουλάχιστον εσύ πριν την εκπομπή, μερικά από τα στοιχεία που είπαμε τώρα, άμα τα έχεις ακούσει εκτός, χωρίς να βλέπεις αποδεικτικά στοιχεία, θα λέγεις αυτό σιγά να μην γίνει. Το πιο ενδιαφέρον είναι... Θα διατηρούσε πολλές επιφυλάξεις, δεν θα σας πω ψέματα. Ναι, μα δεν είναι... Μα δεν είναι ανάγκη να μου πεις ψέματα, αλλά απλώς εφοδιάζεις ένα νοητικό σχήμα που είναι πολύ ωραίο, είναι ότι το απίστευτο, ακόμα και όταν γίνεται, παραμένει απίστευτο. Αυτό. Τίποτα άλλο. Άρα, εδώ γίνεται, και το ωραίο βέβαια, είναι ότι αυτό το απίστευτο γίνεται λόγω πίστης. Παράδοξο. Ναι, αλλά τα παράδοξα είναι αυτά που παράγουν πολλά από τα στοιχεία του ελληνισμού. Άρα, σημασία είναι, αν το πιστεύουμε πραγματικά και το μελετάμε λίγο περισσότερο, τότε θα δούμε ότι μερικά πράγματα μας εκφράζουν, προετοιμάσουν ένα έδαφος και υπάρχει φωτεινό μονοπάτι που μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, αυτή είναι η πορεία, πάνω κάτω. Δεν τα έχουμε πετύχει όλα βέβαια, αλλά ξέρεις. Γι' αυτό λέω ότι είναι το ίδιο με τις αναγνωρίσεις, ας πούμε, όταν λέμε κάθε φορά που πετυχαίνουμε μια αναγνώριση, δεν είναι απλώς ότι είναι καλό. Είναι ότι στην επόμενη θα έρθουμε με τα χαρτιά από την άλλη. Και θα πούμε, μα αυτό μας είχε αναγνωρίσει ήδη αυτός, αυτός ή αυτός. Και επανέρχομαι σε μια ερώτηση που μου κάνετε στην αρχή, όταν ξαφνικά είχαμε κάποιον, γιατί μην πούμε, λέμε ονόματα, που μας έλεγε, μα δεν έχει διαπιστωθεί επιστημονικά. Γιατί βέβαια εννοούσε ότι στιμονικό είναι το λύκειο. Αυτό έχει διαπιστωθεί από ανθρώπους που έχουν διδακτορικό. Αυτοί οι άνθρωποι το διαπίστωσαν επιστημονικά και γι' αυτό μετά αυτά τα κράτη πέρασαν στο επίπεδο της αναγνώρισης. Άρα όταν έχουμε λοιπόν μια διεθνή αναγνώριση για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, δεν έχουμε ανάγκη τώρα να συζητάμε αν υπάρχει γενοκτονία. Εδώ λοιπόν το θέμα ποιο είναι, ότι με αυτά τα στοιχεία πρέπει τώρα να σκεφτούμε σιγά σιγά τι κάνει ο καθένας. Μπορεί μερικοί να ασχολούνται με αυτό, με τις ταυτότητες, άλλοι με την πιστοποίηση, άλλοι με την αναγνώριση, άλλοι με την γενοκτονία, άλλοι με τις ιδιοκτησίες, με τις προσφυγές και τις ασφαλιστικές εταιρείες, άλλοι με θεατρικά, άλλοι με τραγούδια, πόσο σημαντικά είναι, άλλοι με παραμύθια. Σημασία είναι ότι σε όλα τα επίπεδα του ανθρώπου, οι δίκαιοι, άμα κάνουν πράγματα για να προστατεύουν τους αθώους, να το κάνουν για όλους τους αθώους. Mm-hmm. Και όχι μόνο για τους μεγάλους από αυτοί που ξέρουν. Είναι και αυτοί που δεν ξέρουν. Το μαθαίνουν για πρώτη φορά, το ακούν για πρώτη φορά σε μια διάλεξη και λένε τι είναι αυτό. Όταν αναφέρεται, ας πούμε, στα παραμύθια, όλη η ιδέα για την Φωτεινή και τον Δράκο όταν το γράψαμε ήταν, τα ξέρεις το Δωρή, ήταν πώς να πούμε σε μικρά παιδιά τι είναι η γενοκτονία, χωρίς να λέμε τη λέξη γενοκτονία. Που αυτό βέβαια δεν είναι εναντίον του Λέμκιν. Ωραία. Είναι ότι στην πραγματικότητα προσπαθεί. Ποιο λόγος όμως να αποφύγετε να αναφέρετε. Όχι, δεν είναι αποφύγεται, δεν μπορείς να εξηγήσεις κατευθείαν τη λέξη. Παραβες. Δεν μπορείς, ας πούμε, το θυμάσαι αυτό ακόμα στην. Στην απλοποίηση δηλαδή το θέλω. Μόλις στην απλοποίηση δεν το θέλω. Δεν είναι το ωραίο. Παραβες. Θα το πω αλλιώς, λίγο πιο τεχνικά. Δεν υπάρχει συνώνυμο της λέξης γενοκτονίας. Το σου πάει. Με καλύπτεται. Μπράβο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ή ο άλλος καταλαβαίνει τη λέξη, αλλά δεν μπορείς να πεις είναι σαν αυτό, γιατί μόλις λες είναι σαν αυτό, είσαι εκτός νομικού πλαισίου. Mm-hmm. Κατά συνέπεια δεν κατηγορείται πια ο άλλος, γιατί άμα πεις μακελιό, άμα πεις σφαγή, άμα πεις ότι θες οτιδήποτε άλλο, ή μεγάλη οδύνη, εντάξει, μεγάλη δυστυχία, δεν είναι το ίδιο. Δεν πιάνει νομίζω όλο το φάσμα. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Όχι, όχι, όχι. Δεν μιλάμε φιλολογικά τώρα, παρόλο που είναι εδώ η Βίκη. Δεν μιλάμε φιλολογικά. Μιλάμε μόνο νομικά. Το μόνο που αναγνωρίζεται ως έννοια είναι αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή η λέξη γενοκτονία. Μόλις θα βάλεις ένα συνώνυμο, όταν σου λέει τι είναι. Αυτομάτως κάνει δηλαδή όλη τη νομική του ισχύ. Ναι. Που σημαίνει ότι για τα μικρά παιδιά ή έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο που να μπορεί να τους εξηγήσει κατευθείαν τη λέξη γενοκτονία ή πρέπει να χρησιμοποιήσεις άλλες τεχνικές, χωρίς να χρησιμοποιήσεις καμία λέξη, η οποία όταν μετά θα μάθουν τη λέξη θα πούν «Α, αυτό είναι». Έχει μεγάλη σημασία, το λέω,
το λέω σαν τεστ, ας πούμε. Άμα σου πω, μίλα μου για τον πατέρα σου. Πες μου, θα το κάνουμε ζωντανά. Mm-hmm. Μίλα μου. Να σου πω τι. Πες μου κάτι για τον πατέρα σου. Για τον πατέρα μου. Όχι, μόλις είπες πατέρα μου, είναι λάθος. Γιατί. Συνέχισε. Όχι, τώρα με τρικάρετε, δεν θα το πω πάτε έτσι, γιατί στο ψυχολογία θα μου εξηγήσετε γιατί. Μα δεν είναι κανένα δυστροφή, δεν είναι κανένα δυστροφή. Λοιπόν, είναι άμεση. Η ιδέα ποια είναι. Είναι ότι ο πατέρας σου υπήρχε πριν συγγενήσει, η μάνα σου. Αλλά δεν είναι σωστό να μιλάς για τον πατέρα σου αρχίζοντας λέγοντας «Ο πατέρας μου είναι». Τι να πεις. Ένας άνδρας γνώρισε μια γυναίκα, απέκτησε ένα παιδί, το παιδί είμαι εγώ. Αυτό είναι η κληρονομικότητα. Γιατί άμα πεις εσύ ο πατέρας μου, σημαίνει ότι το σημείο αναφοράς είσαι εσύ. Για να δώσω ένα παράδειγμα λίγο πιο τεχνικό. Όταν όλοι οι πόντιοι μιλάνε πρώτα για την γενοκτονία και όλα τα άλλα, κάνουν ένα λάθος. Mm-hmm. Έτσι οι πόντιοι υπήρχαν και πριν. Δεν είναι από τη γενοκτονία και μετά που υπάρχουν οι Έλληνες του Πόντου. Οι Έλληνες του Πόντου είναι ένα διαχρονικό στοιχείο και γι' αυτό το λέω ανάγνωση των δικαιωμάτων. Διότι τα δικαιώματα έχει σχέση με τους αυτόχθονους λαούς, δεν έχει σχέση αν έχεις υπόσχεση γενοκτονία ή όχι. Άρα αυτό κληρονομικά είναι πριν. Που σημαίνει ότι κανονικά πρέπει να πεις τι είναι ο Πόντος. Δεν πρέπει να πεις είναι ένας, ας πούμε οι Πόντοι δεν είναι ένας γενοκτονημένος λαός. Αυτό θα ήταν λάθος. Mm-hmm. Είναι ένας λαός ο οποίος είναι αυτόχθονος, ο οποίος ήταν σε αυτή την περιοχή και τότε έχει υποστεί μια γενοκτονία. Είναι εντελώς διαφορετικό. Γιατί είχαν και αυτό το θέμα και οι Αρμένοι. Διότι λόγω του αγώνα για την αναγνώριση της γενοκτονίας, πολλοί και πολλά κράτη στον κόσμο ανακάλυψαν την Αρμενία μετά τη γενοκτονία. Ναι. Δηλαδή, ειδικά χώρες της Αφρικής, χώρες της Λατινικής Αμερικής ήταν εξαιρέσεις, γιατί αμέσως είχαμε Αρμένους που είχαν πάει εκεί πέρα και κατάλαβαν τι γινόταν. Αλλά στην Ασία, ας πούμε, όταν άκουσαν για πρώτη φορά για τους Αρμένιους, Ασία από Ανατολή, το άκουσαν λόγω αυτού του αγώνα. Δεν το άκουσαν επειδή γνώριζαν αυτό το λαό από πριν. Αλλά έχει μεγάλη σημασία να λένε ότι εμείς είμαστε ένας αυτόχθονος λαός. Ένας λαός με πολιτισμό, ο οποίος έχει παρεπιπτόντως υποστεί μια γενοκτονία. Και ο οποίος επέζησε. Ναι. Άρα έχει μεγάλη σημασία όταν λέμε επέζησε. Για να επιζήσεις. Πρέπει να ζεις πριν. Πώς εννοείται το επέζησε όμως. Μα η... λέτε με την έννοια ότι έχουν διατηρηθεί. Μα ο λαός ο Αρμενικός, ο Ποντιακός, ο Ασσυριακός υπάρχει ακόμα. Δεν έχουν καταφέρει να μας εξαφανίσουν εντελώς. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ως λαός ότι γενοκτονηθήκαμε. Μπορούμε να πούμε ως λαός ότι έχουμε υποστεί μια γενοκτονία. Mm-hmm. Αλλά μπορούμε να πούμε ως λαός ότι επιζήσαμε. Πολύ σημαντικό αυτό. Επιζήσαμε, αλλά το γεγονός ότι όχι να το πω γλώσσα, θα πω διάλεκτος. Ναι. Δεν είναι σχετικό τοποθέτηση, διάλεκτος, ναι. Κάνε ό,τι θες. Πες μου το τέλος της φράσης και μετά θα πω τι θέλω εγώ. Το ότι έχει αρχίσει και χάνεται, ότι δεν τη μιλάμε τόσο πολύ οι νέοι, δεν αποτελεί ένα πλήγμα ότι τελικώς δεν έχουμε επιζήσει 100%, κρατούμε τους χορούς, κρατούμε κάποια έθιμα, η γλώσσα, κάθετος διάλεκτος. Θα τα μάθουν. Θα τα μάθουν. Ναι. Θα τα μάθω. Εγώ βλέπω όλες τις προσπάθειες που γίνονται και στους συλλόγους και στο πανεπιστήμιο για να δημιουργηθούν έδρες και να συνεχιστεί. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θεωρητικό. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει βέβαια το θέμα της αφομοίωσης, γιατί όταν ο άλλος είναι ας πούμε σε ένα χώρο που είναι το ελληνικό στοιχείο, θα έχει την τάση να το βγάζει. Και να χρησιμοποιεί μόνο ελληνικά χωρίς να ξέρει πια τι είναι τα ποντιακά. Αλλά αυτό που βλέπω τώρα, άνθρωποι σαν την Χρύσα Μαυρίδου, σαν τον Αντώνη Παυλίδη, έχουν κάνει τεράστιο αγώνα για θέματα γλώσσας. Για την εκμάθηση. Όχι, εγώ δεν είμαι ελληνικοφόρος. Εγώ είμαι πολύ πρακτικός. Κοιτάζω τι γίνεται. Αυτά που βλέπω είναι ότι πριν μερικά χρόνια, πριν μερικές δεκαετίες, δεν μιλούσαμε τόσο πολύ για το γεγονός ότι εξαφανίζεται. Είχαμε την ψευδαίσθηση ότι συνεχίζεται. Mm-hmm. Ενώ τώρα που έχουμε τη συνείδηση ότι εξαφανίζεται, τώρα εμφανίζονται πολύ περισσότερες προσπάθειες για να μιλήσουν. Άρα, επιπλέον για να είμαστε ξεκάθαροι και να μην μπερδευτούμε, το γεγονός ας πούμε ότι ένας λαός δεν μιλάει πια μια γλώσσα, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πια.
Όχι, απλώς όμως... Γιατί ήσουν κάπως ακραία όσον αφορά την έκφραση. Μπορεί να μην το τοποθέτησα σωστά. Εγώ το θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο αρχίζει... Δεκτό, δεκτό. Και σβήνει ένα ναι, λαός. Δεκτό, αλλά εγώ λέω απλώς ότι είναι ένα κομμάτι του λαού, δεν είναι όμως το μοναδικό. Σαφώς και δεν είναι. Ωραία, από τη στιγμή που δεν είναι, επανορθώνεται. Η διαδικασία διόρθωσης προβλέπει και όχι μόνο τη συγγραφή ιστορικών βιβλίων, προβλέπει και την πρόθεση των δεδομένων και των λαών που έχουν υποστεί κάτι, όπως είναι η γενοκτονία. Άρα σημαίνει πρακτικά ότι εγώ δεν θέλω, ας πούμε, όλοι οι Έλληνες του Πόντου να γίνουν ξαφνικά γενοκτονολόγοι. Εγώ θέλω να είναι Έλληνες του Πόντου. Θέλω όμως σε κάποια φάση να σκεφτούν αν θα πήγαν στον Πόντο. Ναι. Γιατί αν θες να μιλήσουμε για κομμάτια, ας μιλήσουμε για πιο σοβαρά κομμάτια. Εγώ σου βάζω έναν Πόντιο, ο οποίος μένει στην Ελλάδα, ο οποίος δεν έχει πάει ποτέ στον Πόντο, ο οποίος δεν διεκδικεί απολύτως τίποτα και μιλάει άπτεστα ποντιακά και χορεύει, αν θες κάνει και ευκαιρία. Είσαι εντάξει εσύ, είσαι καλυμμένη. Σαφώς και όχι. Α, δεν βλέπεις. Άρα εγώ σου λέω το εξής. Σιγά σιγά όταν πηγαίνεις, κοιτάς τα τοπονύμια, γιατί είναι τα πρώτα που αλλάζουν. Λες, τα ξαναβάλουμε. Κοιτάς τους δρόμους. Να σου δώσω ένα παράδειγμα που το προωθούμε και στην Κύπρο. Έχει, Κερίνια την ξέρεις, έτσι γίνεται. Mm-hmm. Ωραία. Η Κερίνια, όπως υπήρχε τότε, έχει τώρα νέους δρόμους. Να ξέρεις, εγώ τους πρότεινα. Τους λέω, εφόσον έχετε GPS, εφόσον ξέρετε ακριβώς που είναι οι δρόμοι, οι νέοι δρόμοι τους ονομάζετε. Ελληνικές ονομάσεις. Ναι. Θα το έχεις σκεφτεί για τον Πόντο. Όχι. Βλέπεις λοιπόν, θα μου έλειπε εμένα άμα δεν το έχεις σκεφτεί. Τώρα όμως το σκέφτεσαι. Και λέω λοιπόν, έχουμε ανθρώπους που είναι επιστήμονες, τεχνικοί, μηχανικοί, απ' όλα δεν έχουμε. Ωραία. Δεν έχουμε και φιλόλογους. Βρείτε ονόματα. Βάλτε το. Πάνω στο χάρτη. Εγώ όταν θα μπαίνω στο Google να βλέπω αυτό. Όταν έχω πιο τεχνικούς ακόμα, τους λέω στο GPS, βάλτε μου και βάλτε τα ονόματα. Διότι ξέρεις τι γίνεται. Την πρώτη φορά εμείς που όταν πηγαίναμε στα κατεχόμενα στην Κύπρο, ήταν όλα γραμμένα στα τουρκικά. Μα όλα. Τίποτα. Ούτε αγγλικά, ούτε ελληνικά, τίποτα. Και ακόμα και όταν είχες το χάρτη, δεν μπορούσες να βρεις πού να πας. Διότι ακόμα και οι πρόσφυγες, επειδή είχαν αλλάξει μερικά πράγματα, σιγά σιγά όμως, επειδή πηγαίνουμε όλο και περισσότερο, τώρα υπάρχουν πινακίδες στα ελληνικά, υπάρχουν πινακίδες στα αγγλικά κλπ. Και τώρα σιγά σιγά τι κάνουμε. Έχουμε τους χάρτες. Εντάξει, γιατί στην αρχή πήγαινες και σου έδιναν ένα χάρτη τουρκικό, με τουρκικά ονόματα. Που βέβαια εσύ δεν ήξερες καν τι ήταν αυτό. Προφανώς. Άρα άντε να το διαβάσεις, να βρεις πού είναι ο δρόμος σου. Γιατί δεν ήξερες και την ισοτιμία. Στη συνέχεια λοιπόν τι έκαναν, έβαλαν την ισοτιμία. Αλλά επειδή έβαλαν την ισοτιμία, εμείς την βάλαμε ανάποδα. Αφού ήξερες πια την ισοτιμία, όταν έβλεπες αυτό το πράγμα, έλεγες, θα πω όχι. Τι θέλω να πω, αυτό είναι μια δράση αληθινή, η οποία γίνεται σε διάφορα επίπεδα ανάλογα με τις ικανότητες που έχει ο καθένας. Άρα, εγώ άμα έχω, ας πούμε, έναν μαθητή που είναι πολύ ικανός στην πληροφορική, ας πούμε, τώρα σκέφτομαι τον Γεράσιμο, θα του πω, Γεράσιμο, κουνήσου, κάνει αυτό. Ανάλογα με το τι είναι. Στο κομμάτι το καθένας. Ναι, γιατί δεν θα πω ξαφνικά στο Γεράσιμο, θέλω να παίξει τη θεατρική παράσταση, θα ζητήσω από τη Φωτεινή. Καλώς, ο καθένας τα δικά του. Αλλά μερικές φορές, μέσα στο ποντιακό αγώνα, δεν αξιοποιούμε ανθρώπους που έχουν ικανότητες. Δηλαδή, άμα έχουμε έναν καλό χορευτή, θα τον βάλουμε σίγουρα τον χώσουμε. Εντάξει, άμα έχουμε γυναίκες που κάνουν παραδοσιακά γλυκά και φαγητά, αυτές σίγουρα θα πάνε. Άμα έχουμε έναν τεχνικό πληροφορικάριο, πού θα το βάλουμε αυτό. Το πιο πολύ να κοιτάει τα αρχεία του συλλόγου. Εντάξει, να μας βάλει και Excel. Και τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι δίνω ένα παράδειγμα για να είναι εκτός ποντιακού και να μην ευρεάστε. Έχω έναν φίλο στη Γαλλία, τον Κλοντ, ο οποίος γράφει σε 14 γλώσσες πληροφορική. Είναι αυτός γεννήθηκε με μηχανή. Σε κάποια φάση μου λέει, θα ήθελα να πω να βοηθήσω, ρε παιδί μου, έναν ανθρωπιστικό σύλλογο. Okay. Πηγαίνει εκεί πέρα. Τι του λέει. Του λέει, θα κολλάς γραμματώσιμο. Λέω καλά ρε παιδιά, δεν είναι κατάλαβα. Τραγικό. Όχι, είναι μόνο τράγικο όπως λένε οι Έλληνες. Είναι ότι δεν του ρώτησαν καν το γεωγραφικό του. Ενώ το πιο αστείο της υπόθεσης, μετά έμαθα ότι είχαν προβλήματα πληροφορικής. Αυτό είναι το πιο αστείο, κατάλαβες. Και αντί να το ρωτήσουν, αλλά λες εσύ αυτό, αλλά να προσέξεις. Εγώ άμα σε ρωτήσω σε έναν σύλλογο Ελλήνων του Πόντου, ποιος είναι ποιος μέσα, θα δείτε ότι οι πιστοί δεν ξέρουν.
Τι κάνουν. Γεγονός αυτό. Άμα χορεύουν είναι εντάξει. Αλλά άμα τους λες ποια τεχνικά έχουν για να κάνεις ας πούμε να στήσεις μια αποστολή. Δηλαδή έχεις κανένα γεωγράφο μέσα. Έχεις κανένα ιστορικό. Κανένα μηχανικό. Άμα θέλουν να φτιάξουν κάτι εκεί πέρα αρχιτεκτονικά ξέρεις κάτι. Το λέω αυτό για ποιο λόγο. Όταν κάνουμε πράγματα ας πούμε στην Αφρική και πάμε και στείλουμε ένα πηγάδι. Θα πας να το στήσεις με κάποιον που δεν ξέρει να στείλει πηγάδι. Θα πας να το στήσεις με κάποιον που δεν ξέρει να βρει νερό. Θα πας να το κάνεις και να θα κάνεις απλώς μια τρύπα. Α, στην πραγματικότητα τι γίνεται. Πηγαίνεις με ανθρώπους που έχουν μια αποστολή. Λέω λοιπόν, και για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό που το δείχνει για τις αποστολές, είναι ότι όταν πας σε μια αποστολή με τον πόντο, πρέπει να πας με διάφορες ειδικότητες. Να βλέπουν συνοπτικά τα πράγματα. Ας πούμε, άμα πας σε έναν χώρο που έχει κάστρα και δεν ξέρεις τίποτα από κάστρα, ξέρεις τι θα δεις η Ιώνα. Θα δεις ερείπια. Ναι, δεν μπορώ να εκτιμήσω το μέγεθος αυτό που βλέπω. Ναι, το θέμα είναι ότι μετά μπορεί να καταλάβουμε το εξής. Μερικά από αυτά τα κάστρα είναι χρήσιμα και τώρα. Και αλλού, το κάστρο που είναι στο Χάντακα στη Κρήτη, η αντιστασιακή η κριτική, έμπαιναν στις τρύπες, ήξεραν όλο το κάστρο. Και δεν τους έπαιναν οι Γερμανοί. Κάνε δεν το ξέρεις. Είναι απλώς πέτρες. Είναι. Άρα, εμείς επειδή είμαστε του ελληνισμού και ξέρουμε να μετατρέπουμε τις πέτρες σε μάρμαρο και το μάρμαρο σε φως, θα ήταν καλό να ξέρουμε και μερικά πράγματα και για τα κάστρα. Πολύ ωραίο που το είπατε έτσι. Προσπαθώ κάπου να βάλω. Είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ ποιητικό. Πολύ ωραίο. Ωραία. Θα σταματήσουμε σε αυτό για να δεχτούμε άλλη ερώτηση. Άλλη ερώτηση. Ναι. Είναι πάρα πολλές ερωτήσεις. Δεν ξέρω τι να πρωτορωτήσω. Σε σειρά. Εσύ πάνω ότι του χρόνου λες. Αυτά που βλέπεις σε σειρά. Βέβαια, άμα λένε δύο φορές την ίδια ερώτηση, μπορείς να κάνεις και μερικές επικαλύψεις. Ό,τι θες, εγώ εδώ είμαι. Και το χαίρομαι που σας στέλνουν και ερωτήσεις. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Λιγερό για τα ωφέλη της συμμετοχής μας σε στρατηγικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Α. Από το γειτονικό Ηράκλειο. Λεωνίδας Χιλάφας. Πάνω μ' άρεσε το γειτονικό Ηράκλειο. εννοείς το Ηράκλειο που είναι εδώ ή το Ηράκλειο που είναι... Το Ηράκλειο φαντάζομαι. Α, ωραία, εντάξει, αλλά είναι όλοι... Αυτό φαντάζομαι. Ναι, γιατί να έρθει και ο κατάλαβα της κρίσης. Όχι, ναι, αλλά επειδή μιλούσα πριν για το Χάντακα και μου βγάζει στα δεσίνα το Ηράκλειο, λέω μήπως κάνει λογοτέρι. Ναι, σωστά, ωραία. Λοιπόν, το στρατηγικό όφελος είναι πάρα πολύ απλό, δεν δημιουργήθηκε το 1981. Πρώτα απ' όλα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πηγαίνει προς μια έννοια που είναι απλώς η Ευρώπη. Αλλά πολύ συχνά μπερδευόμαστε και δεν κοιτάζουμε την Ευρώπη, τώρα μιλάω υπηρετικά, ιστορικά, και την κοιτάζουμε, είναι εκεί που την κοιτάζουν μόνο οικονομικά, νομισματικά κλπ. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουν μερικοί όταν αξιολογούν την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να μην ξεχάσουν ότι η πρώτη σύμβαση που έγινε δεν αφορούσε το χρήμα, δεν αφορούσε τα νομίσματα, αφορούσε άνθρακα και χάλιβα. Τα δύο με τα οποία φτιάχνεις όπλα. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση στείνεται αρχικά ως μια οντότητα η οποία πρέπει να παράγει έναν οπλισμό, γιατί βρίσκεται εκείνη την εποχή, θυμάσαι συνθήκες Ευρώων, είμαστε 1957, έχει από τη μία μεριά τη Σοβιετική Ένωση και από την άλλη έχει την Αμερική. Και από το εδώ έχει ένα μπουρδέλο, γιατί βέβαια είμαστε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα έχει γίνει γης μαριά. Κατά συνέπεια προσπαθούν να κάνουν αυτή την ασυγκρότηση. Από τη στιγμή που το εξετάζουμε έτσι, εγώ μπορώ να σου πω το εξής. Αν κοιτάξουμε ορθολογικά την Ευρώπη ως Ήπειρο και κοιτάξουμε αν έχει κατεχόμενες περιοχές. Έχει μόνο δύο κατεχόμενες περιοχές. Άρα τι είναι κατεχόμενες περιοχές. Δεν λέω ότι είναι κατεχόμενες για έναν και δεν είναι για τον άλλον. Τύχη για να εξηγήσω πώς το εννοώ. Ας πούμε εγώ θεωρώ ότι η Βόρεια Ιρλανδία που ανήκει προς το παρόν στην Αγγλία είναι κατεχόμενο. Mm-hmm. Απλώς η Ιρλανδία έκανε το λάθος που ευτυχώς δεν κάναμε με το σχέδιο έναν στην Κύπρο είναι ότι μπήκαν μαζί. Άρα όταν εννοώ κατεχόμενο, να είναι κατεχόμενο από κάποιον που δεν είναι της Ευρώπης, ο οποίος κατέχει ένα πράγμα το οποίο είναι της Ευρώπης. Αυτό έχουμε δύο πράγματα. Είναι τα κατεχόμενα της Κύπρου και τα κατεχόμενα της Θράκης. Δεν έχει τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι εσωτερικά. Mm-hmm. Άρα μπορεί να έχουμε πράγματα που είναι σε σχέση με τη Ρωσία, με Καλινιγκράδο κλπ. Αλλά αυτά είναι πάλι η Ευρώπη. Τι εννοώ με αυτή την έννοια λοιπόν. Σημαίνει ότι γεωστρατηγικά
Η Ευρώπη είναι μια οντότητα που δεν χαρακτηρίζεται από τα οικονομικά. Γιατί πολύ συχνά, και μπορεί να είναι και η ερώτηση του φίλου μας, αν μας ενδιαφέρει σε επίπεδο οικονομικό να είμαστε μέσα και έξω, εγώ δεν μπαίνω καν σε αυτή τη συζήτηση, ούτε καν για την Ευρωζώνη κτλ. Αυτό είναι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, σημασία τι βλέπουμε από κάτω. Το από κάτω είναι στρατηγική και ενέργεια. Άρα, η Ευρώπη δεν θέλει να έχει κατεχόμενο. Γενικά. Το βλέπουμε πολύ ξεκάθαρα, ας πούμε, με την Ισπανία, η οποία έκανε εντελώς ανακατάληψη, έως που απελευθερώθηκε εντελώς το 1492. Άρα, σε αυτό το πλαίσιο, αν έχει νόημα η ερώτησή του, είναι ότι έχει νόημα με την έννοια ότι θέλουμε κάτι το ελεύθερο, θέλουμε κάτι που όταν μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα, να είναι ανθρώπινα δικαιώματα και όχι να είναι ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το λέει, ας πούμε, η Τουρκία, για να ρωτήσει αν έχουν μάθει αυτή την έκφραση. Δηλαδή, τα δύο μαζί δεν πάνε, από ό,τι φαίνεται. Δικαιώματα το πιστεύουν, ναι. Τους ανθρώπους τους εντοπίζουν, σίγουρα, για να τους σκοτώσουν μερικούς. Αλλά τα ανθρώπινα δικαιώματα φαίνεται να είναι κάτι το πολύ αφαιρετικό. Άρα, εγώ θέλω ένα πράγμα το οποίο, επειδή είμαστε του ελληνισμού και ο ελληνισμός επηρέασε, για να μην πω παρήγε, τον ουμανισμό, ο οποίος μετά επηρέασε πολλές από αυτές τις ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει Ευρώπη χωρίς Ελλάδα. Είναι ανάποδο. Γιατί είναι το πρόβλημα που σου έβαλε με τον πατέρα σου. Η Ελλάδα, ο ελληνισμός, δεν έχει ανάγκη από τον ευρωπαϊσμό για να υπάρχει. Υπήρχε και πριν. Ο ευρωπαϊσμός όμως δεν έχει έννοια χωρίς ελληνισμό. Άρα έχει βέβαια και το κομμάτι το λατινικό. Έχει βέβαια και το κομμάτι το λατινικό, αλλά ακόμα και το λατινικό, οι σπουδαίοι Λατίνοι ερχόντουσαν στην Ελλάδα για να μάθουν. Θεωρούσαν ότι εδώ είναι η πηγή για το πνεύμα. Άρα ας το ονομάσουμε ελληνολατινικό και μέσα στις θα καταλαβαίνουμε γιατί η γενοτονία επέλεξε αυτές τις δύο έννοιες, γιατί βέβαια όταν το μεταφράζουμε στα ελληνικά το μπερδεύουμε και νομίζουμε ότι είναι και τα δύο ελληνικά, ενώ είναι genocide, άρα είναι genus και side. Άρα είναι το ένα λατινικό και το άλλο ελληνικό. Και είναι ωραίο να το σκεφτούμε γιατί ήταν ένας Πολωνός στην Ουκρανία που δεν ήταν τόσο συνηθισμένο να χρησιμοποιήσει αυτές τις δύο ρίζες, θα μπορούσε να κάνει κάτι το σλαβικό, ας πούμε, ή κάτι άλλο. Δεν το έκανε. Έκανε αυτό. Διότι θεωρούσε και αυτός και ο Λένκιν ότι το ευρωπαϊκό στοιχείο θεμελιώνεται πάνω στον ελληνισμό. Άρα η ερώτηση είναι, λίγο παράξενη τώρα που τα εξήγησα, είναι του τύπου αν ο πατέρας θέλει να είναι ο πατέρας του γιού του. Δηλαδή αν συμφέρει τον πατέρα να είναι ο πατέρας του γιού του. Πώς θα το πεις τώρα, να λες να μην συμφέρει. Εκτός βέβαια αν ο γιος είναι εγκληματίας. Αλλά πάλι θα είναι πατέρας. Τι εννοώ με αυτό. Η ερώτηση είναι ουσιαστικά, επί του πρακτέου ρητορική, γιατί είμαστε πριν. Άρα είμαστε οι άνθρωποι του πριν που συνεχίζουμε το μετά και δεν ήρθαμε τώρα αργά για να το καταλάβουμε. Ενώ μερικοί, ειδικά της νεολαίας, οι οποίοι βέβαια παρεπιπτόντω έχουν γεννηθεί μετά το 81, αναρωτιούνται αν έχει νόημα να είμαστε εκεί. Ενώ δεν ξέρουν ότι αυτοί που είναι εκεί είμαστε εμείς που είναι εδώ. Γιατί ήμασταν από πριν. Είναι το θέμα με τους αυτόχθονους λαούς. Ακόμα και στην Ευρώπη δεν έχουμε μόνο αυτόχθονους λαούς. Έχουμε και λαούς που έχουν έρθει μετά στην Ευρώπη. Εντάξει. Άρα λέω λοιπόν ότι όλη η Ευρώπη το ξέρει αυτό. Άρα να μην μπερδευόμαστε με τα προβλήματα τα οικονομικά της κτλ. Έχει σημασία σε μεγάλο βάθος. Για να μην μιλήσω μετά με την αόζα με πρίξετε, έχει σημασία σε μεγάλο βάθος η στρατηγική και η ενέργεια. Άρα από τη στιγμή που είμαστε σε αυτό το πλαίσιο, θα το πω ακόμα χειρότερο γιατί νομίζω γενικώς ότι δεν μπορώ να πάω πιο πέρα, έχει ενδιαφέρον ότι στην ερώτηση έβαλε τη λέξη στρατηγική, η οποία είναι επινόηση ελληνική. Έχει ενδιαφέρον και αυτό. Γιατί αν είχε χρησιμοποιήσει κάτι άλλο, θα λέγαμε τι εννοεί. Αλλά εδώ εννοεί κάτι που, άμα το μεταφράσεις αυτό τώρα στα αγγλικά για να το εξηγήσει ο άνθρωπός μας, τον Άγγλο, τι εννοεί, θα του πει ο Άγγλος, μα αυτές είναι ελληνικές λέξεις. Δηλαδή, έδωσαν τόσο μεγάλη σημασία στη στρατηγική που δεν τη μετέφρασαν καθόλου. Σε εμάς έχει νόημα στρατηγική. Είναι δύο κομμάτια. Σπάζεται ετυμολογικά. Στους άλλους δεν σπάζεται άμα δεν ξαναέρθουν στα ελληνικά. Δεν έχει νόημα.
στρατηγή, strategy, δεν σημαίνει τίποτα αν δεν ξέρεις τι είναι τα κομμάτια. Τα κομμάτια, οι ψηφίδες είναι δικές μας. Άρα δεν το λέω δικές μας με την έννοια της ιδιοκτησίας, και εμείς δεν είμαστε της ιδιοκτησίας, είμαστε της προσφοράς. Mm-hmm. Αλλά προσφέρουμε μια νέα οντότητα, όπως είναι και τα μαθηματικά και η φυσική, και ο άλλος την χρησιμοποιεί όπως είναι. Δεν προσπαθεί να την αφομοιώσει με έναν παράξενο τρόπο και μετά να βράζει μια φράση που λες εσύ τι λέει. Mm-hmm. Αυτό. Νομίζω ότι τον καλύψαμε τον άνθρωπο. Μία ακόμη ερώτηση. Κύριε Λιγερέ, θα ήθελα αν μπορείτε να σχολιάσετε το βιβλίο του Λαμερά, στο οποίο μίλησε για Έλληνες της Μικράς Ασίας και του Πόντου, οι οποίοι είναι κρυπτοχριστιανοί και περιμένουν να φύγει ο τουρκικός σύζυγός για να εκφράσουν την πραγματική τους ταυτότητα, ότι είναι Έλληνες. Πρόκειται σύμφωνα με τον Λαμερά για τους Γιουρούκους, τους Κιζιλιμπάσιδες, τους Κρομναίους και άλλους. Το βιβλίο αυτό έχει γραφτεί από το 1915 έως το 1923 περίπου. Ναι, τέλος πάντων. Δεν θα τσατιστούμε με τις ημερομηνίες. Αυτό που έχει σημασία είναι το εξής. Έχει ένα λάθος. Είναι το ρήμα. Εκτός αν δεν το διάβασες εσύ σωστά. Είπες περιμένω. Ναι. Δεν περιμένω. Ποια. Αυτό. Τίποτα άλλο. Ξέρεις η διαφορά. Η έννοια της ετοιμότητας σε σχέση με την αναμονή. Εγώ έχω το ρολόι μου και ξέρω ότι το τρένο έρχεται τάδε ώρα. Εσύ, Θοδωρή, δεν το ξέρεις. Το κάνουμε και ανάποδα, δεν μας πειράζει. Δεν το ξέρεις και μου λες πότε έρχεται. Εγώ σου λέω τι ώρα έρχεται και μου λες μα θα έρθει. Ναι, μα εγώ δουλεύω στα τρένα. Βλέπεις. Ποια είναι η ιδέα. Είναι ότι μπορεί να περιμένω ακριβώς το ίδιο πράγμα, απλώς εσύ το περιμένεις, ενώ εγώ το αναμένω. Η αναμονή δεν είναι ότι έχω ενεργήσει για να έρθει. Εσύ δεν έχεις κάνει τίποτα για να έρθει. Αλλά αναρωτιέσαι αν θες κρεμάσει. Ενώ εγώ αναρωτιέμαι αν θα το καταλάβεις ότι θα έρθει η εγκαίρο. Γιατί πες ότι δεν το πιστεύεις ότι θα έρθει η εγκαίρο. Και σου λέω, πόση ώρα καθυστέρηση υπολογίζεις και μου λες «Αντ, μπορεί και να έρθει μετά από 20 λεπτά». Λέω «Εντάξει, φύγε και ξαναέλα μετά από 20 λεπτά». Τώρα το πρόβλημα είναι αν έρθει την ώρα του. Εσύ ποιο τρένο θα πάρεις. Για μένα είναι το time. Το time είναι πολύ σημαντικό στην στρατηγική. Είναι η διαφορά του πριν και του μετά. Και πόσο χρονικό διάστημα προβλέπεις να χρησιμοποιήσεις. Άρα εδώ αυτό που μας λέει ο άνθρωπος και είναι σωστό, αλλά το θεωρώ θετικό εκτός αυτή την παρατήρηση, είναι ότι αν σκεφτόμαστε το μετά, μετά το πριν, είναι αργά. Ενώ αν σκεφτόμαστε το μετά πριν το πριν, τότε είναι νωρίς και προλαβαίνουμε. Άρα τα δεδομένα στα οποία αναφέρεται υπάρχουν, δεν τα έχουμε αξιοποιήσει. Και είναι μια ερώτηση που είχε κάνει και με τον ύπολο τρόπο η Ιωάννα. Ήταν ύπολο. Εμείς... Όχι. Άμα ταυτίσουμε τώρα το ύπολο με το γυναικείο θα τσακιστούμε. Λοιπόν, όχι. Εμείς είμαστε πολύ υπέρ των γυναίκων. Γιατί αλλιώς με τι θα... Ας πω, δεν θα μην πούμε τις λεπτομέρειες τώρα. Η ιδέα ποια είναι. Είναι ότι πολλοί ασχολήθηκαν με τα δεδομένα εδώ. Και σπαταλήσαμε πολύ χρόνο. Για έναν πολύ απλό τρόπο. Και λόγο. Οι Αρμένοι που ήταν στο εξωτερικό, επειδή ήταν στο εξωτερικό, ο μόνος τρόπος να μείνουν ακόμα λίγο Αρμένοι ήταν να μιλήσουν για την Ιαπωνία. Εμείς, οι δικοί μας, οι Έλληνες του Πόντου, όταν ήταν στην Ελλάδα, ήταν στη μητέρα πατρίδα. Δεν είχαν ανάγκη να προσπαθήσουν να πείσουν τους άλλους. Ήταν εδώ, ήταν στη χώρα τους. Εντάξει. Άρα, τι έγινε. Στην πραγματικότητα πολλοί από αυτούς προσπάθησαν να ενσωματωθούν και την ώρα που προσπαθούσαν να ενσωματωθούν δεν ασχολιόντουσαν πρώτον με αυτούς που έμειναν, με τις διεκδικήσεις και είχαν και λίγο ενοχές. Του τύπου εμείς επιζήσαμε ενώ οι δικοί μας πέθανε και τους έχουμε αφήσει τα νεκροταφεία εκεί. Ενώ λοιπόν οι Αρμένοι δεν είχαν καν την πολυτέλεια να μην ασχοληθούν. Γιατί άμα δεν ασχολούνταν θα σου λέγανε είσαι Αμερικανός, τέλειωσε. Δεν είχε τίποτα άλλο. Ειδικά όταν είναι η Αμερική είναι melting pot. Άρα ό,τι μπαίνει στο τέλος βγαίνει Αμερικανός. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν θέλουν ταυτότητα. Άρα η ιδέα θέλουν ταυτότητα. Απλώς ήταν Αμερικάνοι και δεν είναι ότι δεν είναι. Ναι, σωστά. Άρα λέω απλώς ότι
στην πραγματικότητα δεν ασχοληθήκαμε με αυτούς. Να ξέρεις όμως ότι και οι Αρμένοι είναι σπάνιοι αυτοί που ασχολήθηκαν με τους Αρμένιους που έμειναν. Γιατί οι Αρμένοι είχαν και αυτοί ένα πρόβλημα, που είχαμε δύο κατηγορίες μεγάλες των Αρμενίων. Είναι αυτοί που παρέμειναν χριστιανοί και έφυγαν, mm-hmm. και είναι αυτοί που έγιναν μουσουλμάνοι για να μείνουν. Που πάνω κάτω μοιάζει με την τουρκική ταυτότητα που έχουν οι δικοί μας στην Κωνσταντινούπολη, μοιάζει με τους εγκλωβισμένους που αναγκάστηκαν να έχουν τουρκική ταυτότητα για να μπορούν να μείνουν στα κατεχόμενα. Άρα λέω απλώς ότι για μένα αυτός ο διαχωρισμός είναι εντελώς τεχνητός, mm-hmm. με την έννοια ότι αυτοί οι άνθρωποι σιγά σιγά όταν καταλάβουν τις ρίζες τους, όχι μόνο θα παραμείνουν Πόντιοι και Αρμένοι, mm-hmm. αλλά θα υπάρξει και θαύμα σε επίπεδο θρησκείας. Να ρωτήσω λίγο κάτι πάνω σε αυτό που λέτε. Ναι. Εφόσον λέτε ότι και οι Πόντιοι οι οποίοι είχαν έρθει στην Ελλάδα είχαν αφήσει λίγο εκτός από το μυαλό τους τους Πόντιους που είχαν μείνει πίσω. Ναι. Και το ίδιο πράγμα κάναν και οι Αρμένοι. Πώς μεταφράζεται το γεγονός ότι παρόλα αυτά οι Αρμένοι έχουν καλύτερη δυναμική όσον αφορά την αναγνώρισή τους, είναι πιο. Δουλεύουν καλύτερα. Μα, επειδή απλώς η διασπορά. Είναι άλλο θέμα, η διασπορά ήταν στο εξωτερικό. Ενώ η δική μας η διασπορά ήταν στην Ελλάδα. Άρα ένιωθαν στο δικό τους χώρο. Η διασπορά ήταν εντελώς απομονωμένη για το αρμενικό στοιχείο, άρα άμα δεν είχε μια δράση, δηλαδή να το πούμε λίγο, να το διευκρινίσουμε. Υπάρχει η οντολογία και η τελεολογία. Άρα η οντολογία είναι απλώς ότι είμαι εδώ. Η τελεολογία είναι ότι έχω ένα σκοπό. Αυτός που είναι στη διασπορά, άμα δεν έχει σκοπό, και δεν έχει τελεολογία, δεν έχει πια οντολογία. Δεν του λένε τι είσαι εσύ. Ξένος. Τελεία. Ενώ αυτός που ήταν στην Ελλάδα, την οντολογία την είχε αυτόματα, αφού ήταν Έλληνες όλοι δηλαδή. Άρα μετά σου έλεγε, εντάξει, δεν προλαβαίνω να ασχοληθώ και με κάτι άλλο, εγώ έχω το σπίτι, τα παιδιά μου, να αποκτήσω μια οικογένεια, άρχισε από το μηδέν. Είναι πολλοί Έλληνες του Πόντου που άρχισαν από το μηδέν. Ξανά εννοώ. Mm-hmm. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά τώρα εγώ μιλάω για τον λαό, δεν μιλάω σε επίπεδο προσωπικό του καθενός. Ναι. Και λέω λοιπόν ότι ο λαός απομόνωσε ένα κομμάτι που ήταν στην Ελλάδα και ένα κομμάτι που ήταν ακόμα στα κατεχόμενα και το άφησε. Αυτό το κομμάτι στα κατεχόμενα σιγά σιγά το ανακαλύψαμε πιο πολύ από τη μουσική. Εγώ το είδα σε πρακτικό επίπεδο, είδα ότι πολλοί από τους δικούς μας, επειδή συνέχισαν τη μουσική, ξαφνικά ανακάλυψαν ότι μερικοί εκεί, τους οποίους τους θεωρούσαν εντελώς Τούρκους, είχαν την ίδια μουσική και όταν τσακωνόταν στο ποια μουσική θα παίρνουν, μιλούσαν ποντιακά. Και βέβαια οι άλλοι έλεγαν ότι μιλούσαν ρουμέικα. Εντάξει, δηλαδή ήταν το παράξενο της υπόθεσης. Άρα αυτή η σύγχυση σιγά σιγά άλλαξε και βλέπουμε τώρα ότι υπάρχουν όλο και περισσότερες επαφές, οι οποίες γίνονται σιγά σιγά σχέσεις και δεσμοί. Το ίδιο γίνεται και για τους Αρμένιους. Απλώς οι Αρμένοι το έκαναν πιο γρήγορα. Αλλά αν θέλεις Ιώνα μου να σου πω πότε έμοιασαν οι Αρμένοι με εμάς, είναι όταν η Αρμενία είναι ανεξάρτητο κράτος. Εκεί πέρα ξαναέπεσε λίγο. Mm-hmm. Διότι ξαφνικά τι έγινε. Πολλοί από τη διασπορά ξαναπήγαν και καθόσταν εκεί και ήταν εντάξει. Πάθανε επιφυσίου, το πάθανε και οι Ναι, απλώς ήταν σε λιγότερο βαθμό και όπως είχαν ξεκινήσει αυτούς τους αγώνες δεν τους επηρέασε τόσο πολύ. Αλλά ήταν αυτό το ίδιο σύνδρομο. Δηλαδή ξαναέρχομαι στο σπίτι μου. Άρα να παλέψω για ποιον λόγο. Ενώ ο άλλος είναι ξεκάρφωτος, μετέωρος. Άρα οτιδήποτε και να κάνει πρέπει πάντοτε να έχει ένα σημείο αναφοράς. Εδώ η απόδειξη είναι ότι μετά το 1991 είδαμε να εμφανίζεται ένας πολύ επίλεκτος και εξελιγμένος ραγιαλισμός στους Αρμένιους. Που είχαν επιστρέψει. Ναι. Διότι ξαφνικά, επειδή είχαν επιστρέψει σε έναν θύλακα που είχαν πιέσει από παντού, σας υπενθυμίζω απλώς ότι τα σύνορα με την Τουρκία τα προστατεύει ο Ρώσικος στρατός, δεν είναι ο Αρμενικός στρατός, που σημαίνει ότι ο Ρώσος σου λέει, άμα κάνουμε ένα ντου, εμείς τι κάνουμε. Και ξαφνικά εμφανίστηκαν διάφορες απόψεις, π.χ. όταν θυμάστε, όταν μιλούσαμε για την αξιακή πορεία της Τουρκίας, ξαφνικά εμφανίστηκε η Αρμενία, η επίσημη Αρμενία, η οποία είπε ότι θα ήταν καλό να ενταχθεί η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αμέσως η διασπορά, είπε, ανακαλείται επί τόπου, δεν έχει καμία σχέση με εσάς, δεν είστε καν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το σταματάτε. Μετά από μια εβδομάδα, επίσημα, ο πρόεδρος της Αρμενίας είπε,
Εμείς δεν ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια δεν μπορούμε να εκφέρουμε έναν λόγο, αλλά τέλος πάντων είμαστε κάπως θετικοί. Το ξαναμάζεψε και στο τέλος το μάζεψε εντελώς και είπε: εμείς δεν έχουμε καμία σχέση, κάντε ό,τι θέλετε. Γιατί? Γιατί η Διασπορά έκανε κάτι πιο ύπουλο από σένα, Ιωάννα. Καθόλου χρήματα, μα επιμένετε. Πείτε ό,τι θέλετε τώρα. Έκκληση κάνουμε. Όχι, δεν ήμουν αυτό. Είναι ότι στην πραγματικότητα σου λέει: πρόσεξε, όταν εσύ μιλάς, μιλάς για τους Αρμένιους όλους, μιλάς και για μας. Εμείς είμαστε στη Διασπορά επειδή έχουμε υποστεί μια γενοκτονία. Και εσύ και πας και προωθείς τον θήτη που δεν έχει αναγνωρίσει γενοκτονία και τον προωθείς για να μπει πού, εκεί που είμαστε εμείς. Άρα, αυτά μου αρέσουν γιατί και γι' αυτό πάντοτε βασίζουμε πολύ περισσότερο στις διασπορές παρά στα κράτη, γιατί τα κράτη έχουν και τα τοπικά τους συμφέροντα επιβίωσης, που είναι λογικό, εντάξει, αυτό δεν μας απασχολεί. Αλλά αυτό δεν είναι εις βάρος όμως πάντα. Ναι, μπράβο. Αλλά επειδή εμείς είμαστε της ανθρωπότητας, την λογική των κρατών, ξέρετε που την γράφουμε. Όχι στην ιστορία. Αλλά αυτό σημαίνει ότι όταν υπάρχει μια διαφορά ιστορίας ανθρωπότητας, ιστορία κράτους, είναι πάντα της ανθρωπότητας. Το κράτος θα κάνει μερικές κομπίνες. Μπορεί και να καταπατήσει τους ίδιους τους πολίτες του, το οποίο έγινε. Γιατί σας υπενθυμίζω ότι όταν έγινε η συνθήκη Κάρς, το 1921, επειδή ήμασταν σε πλαίσιο Σοβιετικής Ένωσης, η Σοβιετική Ένωση υπέγραψε με την Τουρκία και έδωσε ένα κομμάτι από τους Αρμένιους στους Τούρκους. Οι Αρμένοι το έχασαν. Οι Αρμένοι όμως ήταν μέσα σε αυτή τη Σοβιετική Ένωση. Ήταν μέσα σε αυτές τις 15 χώρες. Δηλαδή είναι ο ίδιος του που μόνος του έδωσε ένα κομμάτι. Άρα το απερίγραπτο αυτής της κατάστασης είναι ότι τώρα, το έλεγα μόνο σαν παράδειγμα ότι έγινε αυτή η αναλογία, αλλά μετά το ξαναμάζεψαν γιατί η Διασπορά είναι αρκετά δυνατή και οικονομικά για να επιβάλλει στρατηγικά τις θέσεις της Αρμενίας. Άρα εδώ είναι ακριβώς το ίδιο σε σχέση με την ερώτηση, είναι ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Πρέπει όμως να καταλάβουν ότι και εμείς τους θέλουμε. Και ότι δεν είναι απομονωμένοι σε ένα ιστορικό περιβάλλον. Δηλαδή όταν θα πας εσύ εκεί και θα σου μιλήσουν, ποντιακά, φαντάσου τώρα να πας και να μην τους μιλάς. Και να λες μα αυτοί δεν είναι δικοί μου. Πώς θα το δουν αυτοί. Ενώ σε περιμένουν πώς και πώς. Αυτομάτως να νιώθουν ειδηθεί. Θα νιώθουν εχθρικά. Κυρίως απογοήτευση, αρχικά φαντάζομαι. Μου χρειάζεται την απογοήτευση. Σου έρχεται αμέσως ο εκνευρισμός. Λες, εσύ μου λες αυτό, εγώ που δεν εγκατάλειψα τη γη μου. Είπα να το ξεκινήσω λίγο μαλακά με την απογοήτευση. Όχι, με μένα δεν πας. Κατευθείαν στα τι. Παράβες, δηλαδή αυτό θα ήταν, εγώ άμα το μάθαινε μου έκανε κάτι τέτοιο ο Γιάννης και πήγαινε και μιλούσε ή με τον Θοδωρή πήγαινε μαζί και δεν μιλούσαν σε αυτούς επειδή αυτοί δεν είναι σαν εμάς. Πάει τηλέφωνο στην Αυστραλία και τα λοιπά. Όχι, θέλω να σου πω ότι είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Προσπαθούμε να το πούμε με χιούμορ για να μην είναι βαρύ. Αλλά ο άλλος σε παίζει, είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, είναι μέχρι να ανοίξουν τα οδοφράγματα στην Κύπρο, έως το 2003, είναι μερικοί εγκλωβισμένοι που δεν είχαν καμία επαφή με τους δικούς μας. Καμία, τίποτα. Άρα φαντάζω τώρα για πρώτη φορά να μπαίνουμε μέσα στα κατεχόμενα και να μην πηγαίνουν να μιλάμε. Αλλά εγώ μπορώ να σας πω ακριβώς τι μου έλεγαν οι γέροι, έλεγαν να έρχεστε, λίγο πιο κυπριακά το λέγανε, να σας σωρούμε. Να σας δούμε. Μόνο αυτό, σας έφτανε. Δηλαδή ήταν κάτι που το είχαν άχτη, από το 1974 έως το 2003. Με την Ελλήνη Φωκά που ήταν, την έδιωξαν από την Αγία Τριάδα, όταν πήγαμε στα κατεχόμενα και είχαμε δορυφορικό τηλέφωνο, εγώ μιλούσα με τη Βασιλού, τη φίλη της, που είχε 7 χρόνια τη δει. Έμεινα στο διπλανό σπίτι. Τη Βασιλού την άφησαν και οι άλλοι επειδή ήταν δασκάλα και δίδαξε στα παιδιά, την έζευσαν. Είναι από τις σπάνιες που είναι στη μαύρη λίστα. Mm-hmm. Πολλοί σου λένε μαύρη λίστα, τέλος πάντων, για να μπει στη μαύρη λίστα η δουλειά. Θέλω να μην σας το προσπαθώ με χρόνια, αλλά πετύχαμε μόνο σαν κράτος. Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία είναι ότι για πρώτη φορά που ξαναγίνεται η επαφή, πρέπει εμείς να έχουμε αρκετό αντρισμό για να καταλάβουμε ότι αυτοί υπέφεραν. Και εμείς βέβαια επειδή ήμασταν στο εξωτερικό, επειδή ήμασταν στην εξορία, αλλά αυτοί επέφεραν και στην καθημερινότητά τους. Γιατί παρέμειναν. Εγώ θυμάμαι πολύ συχνά όταν είπα στους Κύπριους για πρώτη φορά με τους εγκλωβισμένους ότι απαγορευόταν να δουλεύουν. Δεν το ήξεραν καν. Σε απαγόρευαν. Φαντάσου τώρα σου άρπαζαν τα χωράφια σου
σε έβαζαν να δουλεύεις τα χωράφια σου και σε έπαιρνε μόνο το προϊόν. Γι' αυτό οι άνθρωποι το ρίξαν στην καθημερινότητά τους. Άρα λέω ότι ακόμα και τώρα το να φέρεις εφημερίδες στα κατεχόμενα είναι απαγορευμένο. Τώρα. Ξέρεις τι κάνεις. Λοιπόν, άρα η ιδέα ποια είναι. Είναι ότι αυτή η επαναφορά του ιστού, γιατί αυτοί οι άνθρωποι υπήρχαν, σε κάποια φάση συνυπήρχαν οι προγονείς τους με τους δικούς μας, είναι πάρα πολύ σημαντική και γι' αυτό, όπως έλεγα και στην αρχή αν θυμάστε, είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνουμε, να βλέπουμε επί τόπου και να έχουμε δεδομένα όχι από ακούσματα, όχι από μόνο βιβλία, πρέπει να έχουμε τα βιβλία, γιατί δεν πρέπει να πάτε ποτέ μη προετοιμασμένοι. Έτσι, να ξέρετε μερικά πράγματα και λίγο στρατηγική, ποτέ δεν κάνει κακό. Αλλά όταν πας επί τόπου έχεις μια άλλη εικόνα και αυτό σου επιτρέπει όχι απλώς να πας σε έναν χώρο. Γιατί άμα πας μόνο σε έναν χώρο και είσαι αδιάφορος με τους ανθρώπους, τότε δεν πας στην πατρίδα σου. Πας σε χώμα. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Χώμα μπορείς να βρεις παντού. Εδώ, όταν λέμε για τα πάτρια εδάφη, είναι βαριά αυτή η έκφραση. Δεν είναι μόνο εδάφη. Mm-hmm. Γι' αυτό εμένα με εκνευρίζει όταν λέω, ακούω μερικούς που λένε, δηλαδή τι εννοούμε, επιστροφή εδάφων. Όχι. Δεν επιστρέφονται τα πάτρια εδάφη. Διεκδικούνται. Δεν επιστρέφονται. Δεν σου ξαναβάλω εγώ τον πατέρα σου εκεί πέρα, σου και θα ήταν εδώ. Ρέβαια. Και γι' αυτό έλεγα στην αρχή, δεν πρέπει να λέμε απλώς, εγώ είμαι από εκεί. Και πολύ συχνά το κάνουν οι Ελλήνες του Πόντου. Λένε απλώς την περιοχή, δηλαδή μιλάνε γεωγραφικά, δεν μιλάνε ιστορικά. Ενώ κανονικά θα πρέπει να πούν, η οικογένειά μου εκεί ήταν 5 αιώνες. Αυτό είναι αυτόχρονος. Ενώ άμα μιλάς μόνο για γεωγραφία, τότε μπορεί να σου πει όποιος να είναι, πηγαίνω εγώ και εγώ πήγα από εκεί. Αλλά αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι ότι δεν ζητάμε την επιστροφή πατριών εδάφων. Δεν έχει νόημα αυτή η έκφραση. Είναι απλώς η διαδικασία διόρθωσης. Άρα είναι απλώς αυτό που προβλέπει το δίκαιο, το διεθνές, και αυτό που προβλέπει το δίκαιο της ανθρωπότητας. Δηλαδή δεν έχει δικαίωμα να ξεριζώσεις κάποιον που είναι αυτόχρονος. Άρα άμα κοιτάξουμε την αναλογία τώρα, φανταστείτε ότι στην Αυστραλία τα ξέρει ο Θεοδωρής μέσω του μπαμπά. Δεν υπάρχει ούτε ένα κτίριο επίσημο που να μην έχει δύο σημαίες. Άρα η μία είναι αυτή που ξέρουμε της Αυστραλίας και η άλλη είναι των Αβοριγινών. Δεν υπάρχει επίσημος λόγος που να βγαίνει και να μην ευχαριστούν τους αυτόχθονους λαούς. Δεν υπάρχει χώρος που να μην προβλέπεται για αυτόχθονους κατοίκους να έχουν δικαιωματικά θέσεις. Οτιδήποτε είναι κρατικό. Και όταν λέω κρατικό εννοώ ομοσπονδιακό για να είμαστε της ακρίβειας και μιλάμε με πολιτείες. Αυτό το επίπεδο υπάρχει και τα δικαιώματα που διεκδίκησαν οι Αβοριγινοί δεν ήταν τωρινά, δεν ήταν του 1974 ή του 1915 ή του 1919. Ήταν πριν 200 χρόνια. Έκαναν προσφυγές οι οποίες δικαιώθηκαν και μετά από 200 χρόνια. Δηλαδή, εμείς είμαστε καινούργοι. Αυτό είναι το απίστευτο της υπόθεσης. Κατάλαβες, όσο σου λέει ρε παιδί μου, έχουμε 100 χρόνια που ασχολούμαστε. 9 αλλιά έχουν 200. Τι θα πεις. Έχουμε 100 χρόνια καθυστέρηση. Δεν πρόλαβα να μας γνωτονήσουν πριν. Κατάλαβες, αφήστε. Λοιπόν, λέω ότι τα δεδομένα τα χρησιμοποιούμε και αυτό που είναι πολύ σημαντικό, να θυμόμαστε και για τις προσφυγές και για τις μη απόλαυση περιουσίας, είναι ότι είναι διαδικασμένα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δηλαδή η υπόθεση που λέγαμε της κτηνίας ζωής έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές χώρες για πολλές περιπτώσεις που δεν έχουν καμία σχέση με την Κύπρο. Ούτε καν με τον ιδιοκτήτη. Mm-hmm. Άρα αυτό το βλέπουμε και μπορούμε να λειτουργήσουμε εμείς στρατηγικά πάνω σε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο μας επιτρέπει να διεκδικήσουμε ορθολογικά τα δικαιώματά μας. Γιατί τα δικαιώματα που δεν διεκδικούμε δεν υπάρχουν. Προφανώς. Τώρα δεν ευχαριστείς πια κανέναν. Έχουν φύγει όλοι. Όχι, έχουν μείνει, αλλά... Άρα δεν θέλεις να ευχαριστείς αυτούς που μένουν. Εγώ λέω να ευχαριστείς και αυτούς που μένουν.
Καλά, εννοείται, αυτό στο τέλος. Α, το ξαναδείξουνε. Α, κατάλαβα. Μα ρωτάνε ήδη από τώρα που μπορούμε να κατεβάσουμε την εκπομπή, ε. Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση, μια σκέψη και δεν έχουμε 7 λεπτά. Α, γι' αυτό. Ναι, γι' αυτό αλλιώς. Αυτό είναι ερώτηση κατά δατό, δεν είναι ερώτηση. Μία είναι. Μία θα κάνω από τις πολλές. Α, εντάξει. Έχω μια διατριβή να σας παραθέσω. Πρέπει να μην φάμε τα λεπτά. Είμαστε μείον 3 χρόνια από την επέτειο των 100 χρόνων της γενοκτονίας. Και θα ήθελα να ρωτήσω ποιες πιστεύετε ότι είναι οι πράξεις που πρέπει να γίνουν μέχρι το 2019. Λοιπόν, για να μην ευρεάσετε από την αρχή, τα επιτυχιακά δεν με ενδιαφέρουν. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η αλήθεια. Η αλήθεια δεν είναι μόνο το 1919. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν θέσαμε. Είχαμε ήδη θύματα πριν. Και γι' αυτό, όταν κάποιος αναγνωρίζεται για το 15 και 16, μπαίνουμε και εμείς μέσα. Ενώ να βάζουμε μόνο το 100, δεν μπαίνουμε μέσα. Αυτό είναι ένα στρατηγικό λάθος. Αλλά το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να μην ασχολούμαστε μόνο και μόνο με τα 100 χρόνια. Αλλά πρέπει να ασχολούμαστε συνεχώς. Αυτό που πρέπει να γίνει, συνοπτικά, πρώτον η αναγνώριση της γενοκτονίας των Ασσυρίων. Στάνταρ. Αυτό νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι, ότι είναι άκρος απαραίτητο. Γιατί θα ήταν πραγματικά ντροπή να είμαστε ακόμα σε αυτή τη θέση μετά από 3 χρόνια που θα είμαστε στην επέτειο και θα μιλάμε σε όλους για την επέτειο της γενοκτονίας και της αναγνώρισης και θα λέμε εντάξει, το άλλο δεν το ξεχάσαμε, αλλά θα το κάνουμε μπορεί σε κάποια φάση, σε έναν άλλον αιώνα. Άρα, μετά είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η διεκδίκηση δεν σταματάει μόνο και μόνο στην αναγνώριση. Δεν σταματάει μόνο και μόνο στην αναγνώριση. Η αναγνώριση είναι μόνο το πρώτο στάδιο της διαδικασίας διόρθωσης. Άρα θα ήταν καλό, επειδή στην Ελλάδα καταφέρουμε να κάνουμε και το στάδιο της ποινικοποίησης, να περάσουμε και πραγματικά στη διαδικασία διόρθωσης, δηλαδή συγγραφή των βιβλίων, και όταν λέω βιβλίων, ιστορικών βιβλίων, πρέπει οι προσφυγές που μπορούν να γίνουν, να γίνουν, και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και στην αρχή πρέπει να εξαλύσουμε τα ένδικα μέσα, αλλά περνάμε πρώτα από την Τουρκία. Για όσους δεν έχουν τίτλους ιδιοκτησίας, να ξέρετε ότι στην Κωνσταντινούπολη μπορεί να τους βρείτε. Στη συνέχεια πρέπει να σκεφτείτε, όταν λέω στη συνέχεια βέβαια όλα αυτά είναι ταυτόχρονα, καθένας κάνει τα δικά του, πρέπει να σκεφτείτε το θέμα με τις ταυτότητες, αλλά να κοιτάξετε λίγο το ιστορικό της οικογένειάς σας, να χρησιμοποιήσετε ανθρώπους σαν τον Θοδωρή ή τον Γιάννη να μπορούν να σας βοηθήσουν σε πρακτικό επίπεδο, έτσι ώστε να μπορείτε να συμμετέχετε σε αυτή την αλλαγή. Όταν μιλάμε για τους Κούρδους, να μην θυμάστε μόνο τα παλιά, να κοιτάζετε και τα τώρα και να καταλαβαίνετε ότι είναι ένα συμμαχικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα βασιστούμε και το Κουρδιστάν και η Δυτική Αρμενία και θα πρέπει να κινητοποιηθούμε και για τον Δυτικό Πόντο, έτσι ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο. Και να υπενθυμίσω απλώς ότι αυτό που έλεγα και στη φάση της εκπομπής, δεν είμαστε μόνο ένας λαός που έχει υποστεί μια γενοκτονία. Ο ελληνικός λαός του Πόντου, ο ελληνισμός του Πόντου, δεν πρέπει να αναφέρεται μόνο σε αυτό. Και για το χαρί και η Ιωάννα, για να μην νομίζω ότι την ξέχασα. Μη γαρείς έχω άλλος το νου, πάρεξ γλώσσα και ελευθερία, έλεγε ο Σολωμός. Άρα για την ελευθερία ασχολούμαστε ήδη, Ιωάννα, αλλά να μην ξεχάσουμε τη γλώσσα. Mm-hmm. Αλλά τα δύο μαζί θα κάνουμε πράγματα που θα γίνουν λόγω πίστης. Αυτά για σήμερα. Να σας ευχαριστήσω κύριε Νίκο πάρα πολύ. Και εγώ. Να ευχαριστήσουμε φυσικά όλους τους ακροατές που κάθισαν μέχρι την ώρα και μας άκουσαν. Είχαμε και πολλές ερωτήσεις ακόμα που δυστυχώς δεν προλάβαμε να τις αναφέρουμε. Σε επόμενη φορά σίγουρα θα υπάρξει. Σωστά. Να πω επίσης ότι επειδή κάποιοι ρωτάνε και για την εκπομπή που θα ανέβει και πού μπορούν να σας βρίσκουν κλπ. Να πω εγώ ότι στο λιγερός.org μπορούν να βρίσκουν όλες τις ομιλίες σας, ό,τι γίνεται.